Γεια σας φίλες και φίλοι, Νίκος Κόνσορ Χάντερ εδώ και σήμερα είμαστε ακόμα σε ένα καινούριο επεισόδιο παρουσίαση συλλέκτες. Έχω μάθει ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η playlist επεισόδιο, να πηγαίνω σε συλλέκτες και να κάνουμε room tour. Σήμερα πάμε σε ένα νέο παιδί, έναν πολύ μεγάλο φίλο του καναλιού που τον γνώρισα μέσω των σχολείων στο YouTube, θα τα δούμε σε λίγο και πάμε να δούμε τη συλλογάρα του. Φύγαμε. Έτσι. Ω, Σόνι! Καλώς το φάνω. Τι κάνεις, Αγωνίνα μου, καλά είσαι. Έχουμε ετοιμαστεί σήμερα. Δεν σου είχαμε Σόνι μπλούζα για να κάνεις μόνο εσύ τη διαφορά. Δεν θα δείξεις τα φώτα σαν τους πόδους μου. Οπότε, για πάμε λίγο, γιατί δεν είναι περίεργα. Τι κάνεις, τώρα εδώ. Εδώ, ωραία γωνιά, παιδιά. Πολύ ωραίο, μαζεμένο. Ω, εντάξει. Γίναμε τώρα εδώ, κουτιά, τι να πρωτοδούμε. Τζάγκουαρ, κουτάκι, μουτσάφνο, λοιπόν, εντάξει. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε. Πάμε με το Θάνο, παιδιά, και ξεκινάμε το intro μας. Φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχω την τιμή να είμαι στον χώρο του Θάνου. Θάνου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπέροχο κανάλι σου. Ευχαριστώ πολύ που με άνοιξε την πόρτα του σπιτιού σου. Ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου να παρουσιάσω συλλέκτες για την ελληνική community, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, τον Θάνο που με κάλεσε στο σπίτι του. Ο Θάνος έχει ένα πολύ ωραίο σαλόνι εδώ με τη συλλογή του, την οποία θα τη δείτε σε λίγο, ας πούμε, όλα ένα προς ένα. Επίσης, ο Θάνος έχει, όπως είδατε, και πάρα πολλά κουτά τα μηχανήματα τα οποία. Τα έχει παιδιά από μικρός. Τα έχει κρατήσει από μικρός και αυτό, φίλε, είναι μεγάλο κατρόφωμα. Ναι. Μεγάλα τσίγνε. Θα σου βγάλω τσίγνε τώρα να κάνει pop εδώ γι' αυτό. Μου αρέσουν πολύ, τα έχει σε πολύ καλή κατάσταση και νομίζω ότι θα δείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κάθε συλλέκτης έχει κάτι διαφορετικό να μας δείξει. Δεν είναι κολλημένος από ό,τι βλέπω μόνο Sega, μόνο Nintendo, μόνο Microsoft, μόνο Sony. Γουστάρει απ' όλα. Απ' όλα και φαίνεται και στους τίτλους και στα μηχανήματα. Και θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση με τον Θάνο. Ο Θάνος, παιδιά, είναι μεγάλος υποστηρικτής του καναλιού. Θυμάμαι, είχε εμφανιστεί στα σχόλια σε παλιότερα επεισόδια και μου έκανε πολύ δυνατά ευχάριστα σχόλια. Και λέω, τώρα αυτός είμαι κοροϊδεύει, λέω, ή με γουστάρει πολύ το κανάλι. Λέω, κάτι γίνεται ένα από τα δύο, δεν υπάρχει μέση. Η αυθεντικότητα, όταν κάποιος αγαπάει κάτι και το υποστηρίζει και το πιστεύει πραγματικά, είναι διάθετη και φαίνεται. Από το fake, ναι, το δίθεν. Ναι. Αυτό με τράβηξε κανάλι σου, πέρα δηλαδή από τους συλλέκτες, τους συγκομπήσεις, ναι, 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 το πράγμα, όλο το σύνολο ήταν αυθεντικό. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό προσπαθώ να κρατήσω, δηλαδή, να είμαι όπως μου γίνει, ρε παιδί μου, ούτε να δείθεν και ιστορίες. Όπως και να έχει ο Θάνος, λοιπόν, μιλήσαμε, ήρθαμε πιο κοντά, γίναμε φίλοι στο Facebook και ανακάλυψα επίσης ότι ο Θάνος είναι δηλαδή στην ίδια φάση με εμένα σε ένα χόμπι με τα νηδριακά. Όσοι ξέρετε, δουλεύω εφιολόγος σε μια αλυσίδα και ο Θάνος έχει δικό του κατάστημα, παιδιά. Έχει το Fishroom GR, το οποίο είναι και pet shop γενικά και για σκυλά και τα πάντα. Ό,τι θέλετε για ψάρια, μιλάτε στο Θάνο, Fishroom GR, πολύ καλές τιμές, πολύ καλό μαγαζί. Και επίσης με το Θάνο είναι η φάση ότι ήρθαμε πολύ πιο κοντά από δύο δηλαδή χόμπι. Δηλαδή και του αρέσουν οι κονσόλες και vintage toys από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Θα τα δούμε σε άλλο επεισόδιο αυτά. Και τα video games. Δηλαδή έχουμε τρεις αγάπες και γίναμε φίλοι από το κανάλι, παιδιά. Τρία στα τρία. Τρία στα τρία, έτσι. 3-3, we are on fire που λένε. Και κάνουμε πολύ καλό παρεάκι γιατί είμαστε και στην ίδια φάση, παιδιά. Δηλαδή είμαστε ίδια ηλικία, ίδιες αναμνήσεις, ίδια βιώματα, ίδια χόμπις και αυτό μετράει πολύ. Και γουστάρω πάρα πολύ τώρα αυτή τη φάση, γουστάρω πολύ που είμαι εδώ σήμερα και θέλω να τα δούμε και να γουστάρουμε παρέα. Και εγώ, και εγώ. Φύγαμε. Φύγαμε. Φύγαμε, παιδιά, πάμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε να μας δείξεις έτσι λίγο τα κουτάτα σου, ναι, και να μας πεις κιόλας δηλαδή ποια έχεις και από μικρός, δηλαδή αυτό θα είναι πολύ ωραίο να δούνε τα παιδιά, οι φίλοι του καναλιού ποια έχεις κρατήσει και ένα περασματάκι έτσι να τα δούμε όλα. Το καλό, αν μαζεύεις πραγματάκια από μικρός, είναι ότι δεν την ακούς και στεροφωνικά και
τα έξοδα είναι γλυκά-γλυκά. Δηλαδή, μπράβο, αυτό είναι μεγάλο χρόνο. Ναι, ναι, είναι μεγάλα τα έξοδα, αλλά ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα κουτάτο από μικρός. Φοβερό. Ποια είναι από μικρός, θυμάσαι, να θα πεις. Λοιπόν, από μικρούλης, αποουσιάζει το Master System, το οποίο ήταν η πρώτη κονσόλα. Ναι. Δυστυχώς. Το 1 ή το 2. Το 2 με τον Alex Kidd μέσα. Κάποια στιγμή αυτό αναγκαστικά πρέπει να το βρούμε, να πει στη συλλογή. Θα σέβω στο νου μου. Λοιπόν, είναι το Super Nintendo. Το έχεις από τότε, Ή το Τσου, ή το έχεις πάρει απ' έξω. Νομίζω μου είχες πει ότι ήσουν και στο εξωτερικό κάποια χρόνια, στη Γερμανία. Όχι, αυτό είναι η Τσου. Yeah. Φαίνεται και η τιμή πάνω. Α, για να δείξω το πέρατέρ μου, αγαπητέ. Τέλεια. Τιμή 28.900, μάλιστα. Mega Drive, πες μου και το Mega Drive. Το Mega Drive. Φωω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 ω! Σα αρρώστησες τώρα. Το οποίο είναι αγάπη μεγάλη. Και σε αυτό πάνω αναλώθηκα ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Μικρός, έτσι, και τι και τώρα... Οι καλύτερες αναμνήσεις. Και τώρα τα παιχνιδάκια τα οποία τότε δεν υπήρχαν ή δεν μπορούσα να τα βρω. Ναι. Αλλά είναι μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Mega Drive, δηλαδή είχες μιλήσει στη Sega. Το Saturn εννοείται και αυτό ελληνική αγορά. 49.900 και αυτό, όχι 54.900. Κλασικά PlayStation με παρεούλα, το οποίο... Ένα και δύο. Το ένα και μετά πήγαμε και στο DualShock γιατί πήγαμε θεματάκι. Ναι, γενικά, από ό,τι βλέπετε, παιδιά, όλες οι κονσόλες είναι τουλάχιστον από δεύτερη φορά υπάρχουν για να... Ατσίξ και να μην πλες. Α, ναι, γιατί είδα όλα από τα κουβάλαγα, ήταν βαριά, παιδιά, είναι μέσα μηχανήματα και τα βλέπω τώρα, και εκεί. Τώρα να πεις εργασία, βάλε, βγάλε, κάνε... Ναι. Και λέω, backup, τώρα μεγάλα μηχανήματα είναι τα περισσότερα, δεν ξέρεις και τι θα γίνει. Και μπράβο, ακριβώς, μετράει να τα την υγεία μας να έχουμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα 15 χρόνια. Δηλαδή με τους πυκνοτές, με τις ιστορίες, όλες αυτές που ακούμε και... Ναι, ισχύει ότι γίνονται προβληματάκια. Ωραίος που τα έχεις και διπλάκια. Nintendo 64, βλέπω στο Jaguar μετά, το οποίο ήταν η μεγάλη πανελευθερία δηλαδή, ήταν η κονσόλα η οποία παραλίγο να μου βγάλει το gaming. Ναι, εντάξει. Να ασχοληθώ δηλαδή. Πολλούς μπορώ, παιδιά, είναι και σε γνωστό κατάστημα της εποχής, μου είχαν πει τώρα πιτσιρικά και μικρός εγώ, ότι παίζει τα πάντα όλα, αυτά είναι τα 64-bit και δεν υπάρχει Sega, δεν υπάρχει Nintendo. Λαχτάρι, αυτός που θα τους τσάκιζε. Και πάω παιδιά και βλέπω το Cyberpunk να παίζει, καταλαβαίνεις. Ναι. Και ένα παιδί τώρα 13 χρονών λέει, δεν με κοροϊδεύουν. Ναι, όταν είναι αυτό το πράγμα. Ναι, από πίσω είχε το Alien vs. Predator, ξέρω εγώ. Και λέγες, wow. Εντάξει. Παιδιά, και η ιστορία, όσοι το έχετε ζήσει αυτό, είναι ότι όταν παίρναμε μια κονσόλα, εγκλωβιζόμασταν με έναν τίτλο για αρκετό διάστημα. Για πολλούς μήνες. Δεν είναι όπως τώρα. Που εννοείται ότι ήμασταν ήλικοι, έχουμε τα δικά μας τα πορτοφόλια. Ναι. Και τα παιδιά τα τωρινά μπορούν και έχουν πιο πολλούς τίτλους, κατεβάζουν τίτλους, εμείς τα παντρευόμασταν. Εμείς, ναι, με ένα τίτλο 6 μήνες, ξέρω εγώ, μπορεί. Ανταλλαγές μετά με φίλους. Φίλους, ναι, τραχυρισμένα. Ωραία, το Jaguar, για να ξέρετε, Jaguar, έχω ψάξει να βρω κουτί του πεταξιμάνου, μόνο αυτό μου μένει, ένα κουτί Jaguar, για σας παρακαλώ. Αλλά μπορεί να μου το χαρίσει ο Χάνος όταν φεύγω, δεν ξέρω. Ό,τι θέλεις. Θα δεις. Μετά βλέπω, εντάξει, Dreamcast. Το Dreamcast, μεγάλη αγάπη. Δεν το είχα την εποχή που βγήκε. Με είχε ξεναρρώσει πάρα πολύ με τη φάση με τον Saturn, μετά νιώσα. Και είπες να μην δώσω ευκαιρία, ας πούμε. Όχι, μετά νιώσα που δεν το υποστήριξα, ναι. Γιατί όταν η Sega βγήκε από το, παιχνίδι, το κομμάτι αυτό, δηλαδή φτώχυνε η κοινότητα, χάθηκε ένας από τους καλύτερους παίχτες. Εννοείται. Και είμαστε συνυπεύθυνοι, απ' τη μία λέμε εντάξει συνυπεύθυνοι, μας όθησε όμως, δηλαδή μας πήγε στην αγκαλιά της Sony, η Sega δηλαδή μόνη. Ναι. Αν και ο ακόλουθός της ήταν η Microsoft στα καπάκια, τη Sega. Και αλλά... ναι. Κάτσε να δούμε τώρα αν θα συνεχίσει να υπάρχει. Τι κάτι έμαθα ότι η Microsoft ίσως δεν βγάλει next gen. Δεν συνεχίσει όπως δηλαδή. Αυτό που έπαθε η Sega για τον Dreamcast είναι ότι είχε βγει ένα χρόνο νωρίτερα στην ελληνική αγορά και όλοι περιμέναμε αυτό. Ναι. Το οποίο με το που βγήκε, τρέξαμε και το πήραμε. Είχε και το DVD-ROM πάνω, μεγάλο του ομοίων ήταν που δεν είχε το DVD-ROM. Ακριβώς. Και δυστυχώς έκανε προβλήμα. Εντάξει. Να είναι καλά, το θυμόμαστε. Αγαπημένο, όχι. Ναι. Και, εντάξει. Από πάνω βλέπω έχεις και το Dreamcast Gun, το γκάκι του, μπράβο. Και βλέπω και ιαπωνέζικο πολύ όμορφο Virtua Gun συσκευασία. Ναι, μου άρεσε η συσκευασία αυτή.
Ακριβώς από κάτω βλέπω το ολοκένουργιο Mega Drive Mini και βλέπω ότι έχεις και τη AT Games στο Mega Drive. Θέλω να μου πεις τώρα, μιας και τα έχεις και τα δύο, εγώ αυτό το θεωρούσα ποτέ... Όχι, το θεωρούσα ανάξιο αγοράς. Και περίμενα αυτή την κίνηση που επιτέλους ήρθε. Γιατί όπως είπα, η Sega έβγαλε hardware 20 χρόνια μετά τον Dreamcast. Θέλω να μου πεις τώρα, αφού έχεις παίξει και αυτό και έχεις και αυτό και έχεις και βλέπω NES και Super NES Mini, θέλω να μου πεις ποιο θεωρείς το καλύτερο Mini και τι διαφορές χαρακτηριστικές το ένα με το άλλο. Έχουν τεράστια διαφορά και στον ήχο και στην απόδοση, δηλαδή. Emulation, αυτό που λέμε. Κολληματάκια, ναι. Mm-hmm. Είναι γνωστά πάνω κάτω τα περισσότερα. Η ευκολία που με κάνει και το έχω συνδεδεμένο, δηλαδή και ασχολούμαι με το συγκεκριμένο, είναι ότι είναι HDMI. Ναι. Έχει slot για να βάζουμε τα κασετάκια μέσα να παίζουμε. Ναι, αυτό είναι το ευκολία. Άρα επειδή με Mega Drive δεν έχω άλλο βραδουλικό μου, δηλαδή δεύτερη κονσόλα, ναι. Με βοηθάει πολύ, άμα θέλω να παίξω κάποιο παιχνιδάκι να το βάλω πάνω, με τα σύρματα χειριστήρια, δύο φίλοι να παίξουμε να ασχοληθούμε. Έχει αυτές τις αβάντες, ας πούμε, ναι. Αυτό. Κασέτες και... Είναι όμως, ήταν μια αρπαχτή. Δυστυχώς, ναι. Δεν... Και το κατάλαβε αργά η Sega, γιατί μπορούσε να προηγηθεί ή να μην πει ποτέ στο παιχνίδι συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Αλλά το άλλο τώρα που το πήρες, δηλαδή... Τρομερό. Χαοτικές διαφορές, έτσι. Τρομερή επιλογή παιχνιδιών μέσα. Ναι. Είναι δυσταγμένα. Ωραία, συνεχίζουμε από κάτω. Πού να πάμε τώρα, δεν ξέρω πού να πάμε. Πάμε εδώ, πάμε εδώ λίγο. PS4 μεριά. Βλέπω έχεις και απλό και Pro. Ναι. VR. Το απλό ήρθε με το release με το που βγήκε, ήταν και προπαραγγελία. Ναι, με την Day One φάση, ωραίος. Και μαζί με αυτό έμεινα και 6 μήνες χωρίς παιχνίδια, γιατί δεν είχε παιχνίδια στην αρχή δηλαδή. Ναι. Με ένα Killzone ήταν και με δύο τρεις ιστορίες. Killzone, ναι, μπράβο. Και λέμε έχουμε δυνατή κονσόλα τώρα για το 14 μιλάμε. Και παιχνίδια δεν είχαμε, ήταν από το ανέκδοτο της χρονιάς. Ναι. Και μετά βλέπω πήρε το Pro, εντάξει, που είχε μεγάλη διαφορά. Είχε μεγάλη διαφορά, ήταν πιο αθόρυβο, δεν κουραζόταν γιατί ήταν πολύ ζωρισμένη η κονσόλα το PS4. Το πρώτο το μοντέλο, ναι. Μετά κάνει κάποιο update, ναι. Με το ίδιο καλούπι, ναι. Και πριν το Slim, αλλά η πρώτη, ακριβώς η πρώτη κονσόλα ήταν όταν το βάλουμε να παίξει, δηλαδή είναι ναι, το ξέρω. Σαν αεροπλάνο που απογειώνεται. Ισχύει, ισχύει, ναι. Και... Αυτό δεν το έχω ξαναδεί από κοντά, το M-Controller. Αυτό είναι το M-Controller και ήταν μπαντλάκι μαζί με το Farpoint, το οποίο είναι ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια VR της Sony. Ναι, και το VR, παιδιά, βλέπουμε κάτω. Η εμπειρία σου με το VR. Με το VR. Κοιτάξτε να δείτε. Όσο μεγαλώνουμε, λένε, μετά την παιδική ηλικία, για να ενθουσιαστούμε με κάτι, να πούμε «Ω» και να μας μείνει στη μνήμη. Πρέπει να είναι κάτι πολύ δυνατό. Πρέπει να είναι κάτι πολύ δυνατό, δηλαδή. Δεν πάνε να βγει PlayStation 5 και Xbox 4, ναι. Δεν θα τα χαρούμε, αλλά δεν θα είναι το συνέστημα του όπου τη βλέπουμε. Ναι, ναι. Όταν κούμπωσα τη μάσκα, και ας είναι η ανάλυση που είναι, okay. Και μπήκα σε άλλο περιβάλλον, λέω, όπα, τώρα ζούμε στον αιώνα που ζούμε. Ναι, αυτό. Δηλαδή, αυτό ήταν το διαλλαγή παιχνιδιού που λέμε. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και παράλληλα το υποστηρίζει, σε αντίθεση με άλλα πράγματα τα οποία δεν τα έχει υποστηρίξει η Sony, και τίτλους βγάζει. Ναι. Υπάρχει ένα παράπονο ότι τα παιχνίδια είναι μικρότερα, ότι είναι 1,5-2 ώρες δηλαδή, αλλά τα παιδιά θα πάθουν και μια επιλεψία. Δηλαδή, σωστό, ναι. 5-6 ώρες και 7 και 10. Δηλαδή είναι το Resident yeah. 7 που βγήκε έτσι, πιστεύω άμα πρέπει κάποιος το πήγαινε αργά-αργά, δεν θα την πάλευε, θα πρέπει να κάνει κάθε μισή ώρα. Απλώς εδώ είναι το θέμα της συμβατότητας. Δεν είναι όλοι συμβατοί με την κάσκα, δηλαδή εγώ πάνω τη δέχομαι για να παίζω κανονικά και μισή ώρα και μία ώρα. Ναι. Κάποιοι άλλοι βγάζουν και να μην μπορούν να την έχουν στο κεφάλι του. Ναι, ισχύει. Μάλιστα. Οπότε PS4 εδώ πραγματάκια, εντάξει και τα χέρια τη βλέπω τα original. Καλά, ποια είναι η γνώμη σου. Τα gold είναι ναι, πάρα πολύ καλή. Καλή πάρα πολύ, έτσι. Πάρα. PS3 το πρώτο βλέπω κάτω, το 60. Αυτό είναι μια πικραμένη ιστορία. Για πέστη μας. Τώρα μιλάμε και εγώ. Όταν βγήκε το 6, εντάξει, μικρό σε ηλικία σχετικά, η μισθή δεν ήταν και τρομερή. Δεν είχα μικρή σημαίνω, αλλά δεν ήταν και. Ναι, ναι. 25-26 χρόνια παιδί. Ναι. Και θα δώσουμε. Ναι. Δαπανήθηκε ένας ολόκληρος μισθός για να τα αποκτήσω. Πήγε 6 εκατοστάρια νομίζω τότε. Όταν είχε βγει στο release, ναι. 6 εκατοστάρια. Σου δουλεύει ή σου βάρεσε ρίγκ. Δουλεύει. Δεν έβγαλε ποτέ rings. Ρίγκ, καλά. Ρίγκ είναι στο 360, αλλά και εδώ κάπως έτσι το λέγαμε. Με την πλακέτα δεν υπάρχει τα πραγματάκια. Παίζει τα πάντα. Παίζει PlayStation 1, PlayStation 2. Έχει τα σουδάκια μέσα. Και το ξεκούρασα δηλαδή με το που βγήκε η Slim έκδοση για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Ναι. Μπήκε στο κουτάκι του. Ωραίος. Παίζουμε με το Slim. Κομπλέ. PS2 από πάνω βλέπω και με αυτοκολλητάκι.
με παιχνίδια Kingdom Hearts, ναι, ωραίο. Ναι, αυτό ήταν αγορά 2001, Κοσόβολος. Ωραίος, αγορά το και PlayStation TV. Ναι, αυτό είναι άλλη μια αποτυχία. Ναι, αυτό τσούλησε καλά. PSP βλέπω. Ναι. Εγώ το πήρα στο στρατό το PSP πάντως, το 2006. Το πήρα. Εγώ το στρατό πήρα, παιδιά, το πήρα νωρίτερα πάντα. Ναι. Αυτό εδώ πέρα. Game Boy Advance από Νόρτι. Έχει φάει σκοπιά αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Στο στρατό, εγώ πρώτα πήρα από μόνος μου το Advance το SP, το επόμενο που ήταν στο, κουβα... στο κύβο το μικρό το pack. Και επειδή είχα ξενερώσει να παίζω Super Mario Remaster, ξέρω εγώ και ιστορίες, τα λεφτά του στρατού είχα μαζέψει. 2,80 για το PSP. Και μετά στο καψιμί, παιδιά με γερνάγανε. Δεν είχα λεφτά να πάρω σουβλάκια. Δηλαδή, ναι. Οπότε την παίξαμε, είδες, και οι δύο στο στρατό αυτά τα πήγαμε. Αυτό απλώς είχε συγκεκριμένο. Μπορούσες να έχεις μόνο την πρωινή βάρδια, δηλαδή να είσαι σκοπιά 12-2, 2-4, μετά τις 4 ώρα δεν έχεις. Ναι, τελείωνε, ναι. Ωραία, PSV τα βλέπω. Άλλη μεγάλη αγάπη. Και στεναχωρημένος που η Sony δυστυχώς το πούλησε κανονικά. Ναι. Δεν το πίστεψε το προϊόν που έβγαλε. Είχε προοπτικές, μόνο στην Ιαπωνία πήγε καλά. Ναι, ασχολήθηκε με το main. Και ενώ οι διάφοροι developers δώσαν με τα indie πόνο πριν βγει το Switch, ναι, δεν είχε έρθει το Switch, και θέλανε να το υποστηρίξουν. Η Sony έκανε τα πάντα, ναι, και όταν ανακοινώνει η Sony και σταματώ να υποστηρίζει να βγάζει νέους τίτλους, οι υπόλοιποι δεν θα ακολουθήσουν. Ό,τι πήγε, ναι, δεν ξέρω, άστα, είναι αυτά περίεργες αποφάσεις. Το ίδιο έγινε παλιά και με τη Sega και με την Electronic Arts. Τέλος πάντων. Ξεχάσαμε να δείξουμε το Knights Controller πριν. Ναι, παιδιά, αυτό είναι ιδιαίτερο, γιατί είναι ο πρώτος controller ο οποίος... Είχε αναλογικό. Αναλογικό. Ναι. Η Sega ήταν αυτή. Έτσι. Πάντα η Sega πρώτη σε έκανα το μία, παιδιά. Εντάξει, PSX Classic, PS2 Slim, ναι, και αυτό είναι η ίδια Slim ιστορία, δηλαδή, για να μην ζωριστεί, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση το original, το FAT, το ναι, PS2. Πήγαμε στο Slim. Ψήφισες καθόλου να ριστάρεις. Ναι. Για ξεκούραση. Έτσι. Ωραίος. Το DualShock το είπαμε. Κάτω βλέπω πολύ ωραία κουτιά με το μαύρο το Xbox. Ναι, ναι. Αυτό το εντυπωσιακό το κουτί της εποχής. Το 360 με έκδοση με Skyrim. Το Xbox Forza ήταν η πιο δυνατή κονσόλα της γενιάς του. Δηλαδή. Ναι, ναι, ισχύει. Και με πολλά κρυφά διαμάντια παιχνίδια τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Τώρα με το YouTube βγαίνουν κάποια. Ήταν ο ακόλουθος καθαρά του Dreamcast, γιατί μετά εδώ όλα τα Sega, τα καλά τα development games βγήκαν εδώ. Panzer Dragoon, ιστορίες, κάτι Sonic, σκάγαν εδώ. 360 βλέπουμε Skyrim και Forza 4, παιχνιδάρες, πολύ καλές παιχνιδάρες. One S βλέπω. Οπότε έχεις και τα τρία αυτής της γενιάς, γιατί θα δείξουμε ότι έχεις και το Switch και PS4. Θα δούμε εδώ και στη συνέντευξη της προτιμήσεις σου. Πάμε λίγο πιο εδώ, βλέπω και ένα 3DS XL. Ναι. Έχω και το συλλεκτικό το... Α, ναι, το 3DS. Α, βλέπω έχεις κι άλλο, ναι, το ξεχάσαμε εκτός πλάνο αυτό, το αφήσαμε μόνο του κέρι μου. Α, θα το δείξουμε τώρα. Το οποίο το βγήκε, λέω, αυτό, πρέπει να μπει στη συλλογή. Το Super Nintendo, ναι. Κόσμημα. Ναι, είναι όμορφο. Και είχε βγάλει και με Zelda και με Metroid. Και η δικαιολογία δεν ήταν μόνο η ματιά, λέω, εντάξει, 3DS. New 3DS, γιατί αυτό τα έκανε η Nintendo. Μπράβο, ναι, αφήστε, αυτά τα κόλπα κάνουμε. Μια στιγμή θα το βάλουμε. Και πολλά παιχνίδια στο New 3DS δεν πέσαν στο 3DS. Όντως. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια ό,τι έβγαινε σε 3DS σχεδόν, δεν έπαιξε σε New 3DS, ναι, δεν ήταν συμβατό με το 3DS. Οκ. GameCube, το έχεις από τότε. Ναι, Nordic. Και εγώ έτσι το ίδιο pack έχω ακριβώς. Χρώμα. Είναι το μπλε, έχουμε και ένα... Έχω το μαύρο. Έχω και το μαύρο, το οποίο είναι δεμένο στην κρατοκάμερα. Σαχτάει, ωραίες, ωραίες εμφάνες. Γουστάρα. Nintendo 64 βλέπω σε πάρα πολύ καλή... Πολύ καλή κατάσταση. Με τα κουτάκια του. Και αυτό τότε. Όχι, αυτό ήταν... Μεταγενέστερο. Μεταγενέστερη αγορά. Το Super Nintendo το είπαμε. Ναι, σωστός. Nortec, φίλε. Πω, αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ότι ήταν στο καπούλιτο της Ιτότσου. Ναι, εννοείται. Και... Γι' αυτό σου είπα, η τιμή ήταν συγκεκριμένη. Γι' αυτό, ναι, τώρα το είδα και εγώ, τώρα κατάλαβα. Παιδιά, αυτό χρονιά. Κομμάτι, δηλαδή, ξεκαναχωμένο στόκ στα άδικα της Nintendo Ελλάς. Νόρτεκ, πολύ ωραίο. Αυτό πες να είναι συλλεκτικό το κουτί με Νόρτεκ αυτό το κουτί, να ξέρεις. Ναι. Ξέρεις, ανεβαίνει η αξία τώρα, παιδιά, στο eBay, θα σου είπα Nintendo με Νόρτεκ.
Μετά Wii U. Μάλλον Wii. Wii. Δεν μου άρεσε καθόλου. Ούτε εμένα. Δεν μπορούσα να παίξω κανένα παιχνίδι. Και έβγαλε 2-3 πολύ δυνατά παιχνίδια από τα Galaxy στο Mario. Τα οποία με κουράζανε. Ρε φίλε, το πιστεύεις ότι το πήρα Day One όταν είχε βγει τόσο με 2,80 θυμάμαι από το Κοτσόβολο και το πήρα, το άνοιξα, είπα μια καινούργια κονσόλα Nintendo μετά το Nintendo 64 που είχα πάρει κτλ. Δεν με τράβηξε, δεν με τράβηξε τίποτα ρε παιδιά, μόνο το, τι να πω, κάτι με τρώει τις συνέχειες του Prime. Δηλαδή δεν δίναν την επιλογή να βγει κανονικό gamepad να ασχοληθείς να παίξεις ένα φάτο normal. Αυτό, ναι. Μετά βγήκε αυτό δεν το έχω. Λίγοι το είχαν τελικά γιατί δεν πήγε πολύ καλά. Ναι. Αλλά είναι από τις καλύτερες κονσόλες και έχει 30 με 35 διαμαντάκια τα παιχνιδάκια. Έχω δει κάτι Donkey Kong, κάτι προβολά. Κάποια έχουν γίνει πόρτ στο Switch, κάποια είναι μοναδικά. Ασχολήθηκα σε αυτή τη γενιά δηλαδή πάρα πολύ. Όταν το πήρα, PS3, Xbox 360, βγήκα στην άκρη και έφτασα τα παιχνιδάκια. Σε αποζημίωσα από αυτό εδώ που δεν γούσταρες. Αυτό είναι τραγικό. Και πάμε τώρα εδώ πάλι που τώρα τελευταία όλοι αρχίζουν και μου διαλύζουν το μυαλό με το Switch. Για διάλυσέ με κι εσύ. Πόσο αυτό είναι. Κουμπωμένο και ραμμένο. Ναι. Για όσους έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Ωραία. Μαζί σου. Είναι, δηλαδή έχει βρει ένα παλμό. Ναι. Ενώ τον πολύ άσχολο επαγγελματία που δουλεύει και δεν μπορεί να είναι στο σπίτι να ασχολείται. Τον οικογενειάρχη ο οποίος θέλει μια ήρεμη γωνιά να παίξει τα παιχνιδάκια του. Ναι. Κάνει και κάποια αποκλειστικά, κάνει και κάποια ρετρο περίεργα μαγκλάκια. Ναι, τύπου τόκι τώρα. Τόκι, με τα ζελτάκια τώρα. Ζέλτα, χαμός. Δηλαδή είσαι πολύ ικανοποιημένος και εσύ από το Switch. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα. Νικόλα, πρέπει να το αποκτήσεις. Θα το αποκτήσω τώρα, μόλι Χριστούγεννα υποθέτω. Λοιπόν, οπότε παιδιά, δείξαμε τα κουτάτα όλα του Θάνου, ο οποίος με εξέπληξε λέγοντάς μου ότι όλα είναι εδώ μέσα, γιατί το είδα, γιατί κουβάλλεις ότι είναι εδώ μέσα, γιατί τα έχει όλα σχεδόν και δύο φορές συνδεδεμένα ή τριγύρω σε δωμάτιο του σπιτιού. Πολύ καλό αυτό, πολύ μου αρέσει αυτό. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε λίγο να δούμε και τίτλους, να κάνουμε έτσι το room tour του living room tour, να πούμε έτσι. Φύγα, παιδιά. Λοιπόν, και τώρα εδώ ο Θάνος θα μας κάνει έτσι ένα γρήγορο τουράκι, τα παιχνίδια του, τα μηχανηματάκια που είναι συνδεδεμένα, να τα δούμε λίγο από κοντά. Για πάμε. Λοιπόν, πάμε από την τρέχον γενιά, PS4. Ναι. Το οποίο έχω τους καλύτερους λόγος να πω ότι ήταν ο νικητής αυτής της γενιάς. Okay. Καταλαβαίνουμε όλοι. Dark Souls. Ναι. Πολύ καλές αποκλειστικότητες. Πολύ καλή τίτλη. Η Sony κίνηκα η πλέον στις αποκλειστικότητες. Ακριβώς. Τους έχει πάρει και παράλληλα με το VR. Κάποιο παιχνίδι έτσι που να... Πέρα από το Dark Souls τώρα, δηλαδή κάποια σειρά να γουστάρεις πολύ από αυτά. Το Spider-Man μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Εδώ πέρα. Το γουστάρεσε. Τρομερό. Για VR το ξανά είπα. Και το Farpoint. Και το Valkyrie. Ναι. Βλέπω μια συλλεκτική Lara Croft. Με τις συλλεκτικές είμαστε μαλωμένοι. Uncharted 4. Ωραίο. Ναι. Αυτή είναι η God of War 3 με NECA. Τι συνεργασία περίεργη είναι αυτή. Ναι. Το ανοίξουμε και εδώ το κουτάκι. Ο προηγούμενος κράτος. Ωραίο. Ghost of Sparta. Ο αυθεντικός. Ορθόδοξος. Και εννοείται και το God of War το τελευταίο, πάρα πολύ καλό παιχνιδάκι. Ναι. Να βγάλουμε το κινητό. Red Dead βλέπω, το έχεις παίξει το Red Dead. Το έχω παίξει αλλά είναι αχανές και θέλει άνθρωπο, κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να λαμβανίσει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό ακριβώς. Κάποιοι δυστυχώς ενώ τα λατρεύουμε αυτά τα παιχνίδια δεν έχουμε το χρόνο να το στηρίξουμε αυτό το πράγμα δηλαδή και να το κάνουμε έπως. Ισχύει. Ωραία, συλλογή ωραία πίεση. Εδώ και το φίλο του Γιάννη, τα αγαπημένα του, συμφωνώ μαζί του. Horizon. Γενικά από τη συλλογή μου, από όλες τις γενιές αποσιάζουν μόνο τα RPG, τα οποία δεν μπορώ να τα παίξω και δεν μ' αρέσουν. Κατάλαβα. Κάποιοι τα λατρεύουν, τους καταλαβαίνω.
Ωραία, εντάξει. Έχεις αρκετά παιχνιδάκια. Αρκετά. Και πολλά ψηφιακά δυστυχώς. Επειδή βγαίνουν και τις προσφορές αυτές γενικά, μια φορά εντάξει αξίζει να τα πάρεις, αλλά μετά άμα σου λείπει και από το book και ξέρω εγώ γενικά τη βιβλιοθήκη σου, είναι λίγο ξενέρωμα για εμάς τους συλλέκτες. Και δεν ξέρουμε και πώς θα ακολουθήσει το μέλλον. Εδώ βλέπω παίζει στην τηλεόραση Switch και κάτω βλέπω και τα μηχανήματα. Τώρα όλα αυτά είναι όλα συνδεδεμένα, έτσι. Αυτά είναι τα. Οπότε βλέπουμε κονσολάκια τα οποία ασχολούμαι αρκετά. Σωστός, βλέπουμε Pro, S, PS3 Slim, 360 Apple Black, το Edition με τον συνδεδεμένο Wi-Fi που δεν είχε το λευκό, Xbox με το... Είναι όλα μαύρα και δεν πάμε το άσπρο πρόβατο. Έτσι, το Switch πίσω, Charging Decks για τα PS4 σου, έτσι είναι το κύριες. Εντάξει, το VR, παιδιά, το είδατε εκεί. Και η κάμερα, συγγνώμη, για το VR. Πάει παράλληλα. Και πάμε να περάσουμε τώρα και από εδώ λίγο. Από το PS4 θα πάμε στο PS3. PS3, γούσταρες βλέπω, έτσι και εδώ αρκετούς τίτλους. Ναι. Μια συλλεκτική Mortal Kombat 10, κάνει στην άκρη αυτή τη στιγμή. Από τις λέγες. Έτσι, όμορφη όμως. Λοιπόν, Lost Planet, ωραία παιχνίδια. Και εδώ έχει πάρα πολλά παιχνίδια πατάτες, αλλά επειδή τα περισσότερα τα είχα πάρει την ώρα που βγαίναμε. Ναι. Ήμουν στα γούστα μου, δηλαδή αυτά που μου αρέσουν είναι αυτά που προτιμώ. Ναι, όχι, εντάξει ρε παιδί μου, καλά παιχνίδια, Bayonetta, Resistance 2 βλέπω, εντάξει, Evil Within. Έχει και κάποια Yakuza. Διαμαντάκια τα οποία δεν είναι πολύ ακουσμένα. Splatterhouse, το remaster του PS3 βλέπω από πάνω. Τρομερό παιχνίδι. Brutal Legend. Τρομερό, ρόκο παιχνίδι. Ναι. Castlevania Collection βλέπω, Lord of Shadow. Σε πολλούς δεν αρέσανε, εμένα μου... Και εμένα μου αρέσουνε. Πάρα πολύ. Και εδώ ξέρεις, το πρώτο ήταν στο... Έδινε κωδικό να κατεβάσει και άλλα δύο παιχνιδάκια. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Το demo δηλαδή και το Mirror of It. High Definition. Ωραίο. Τρομερό. Φοβερός. Α, έχεις και το Red Dead το πρώτο. Εντάξει, τα Arkham Asylum, να κάνουμε ξύλινες χαιρετάρες. Δεν γίνεται να μην πάμε αυτό που είπε πριν. Ναι, Splatterhouse, το πολύ καλό. Ναι, ναι. Πολύ καλό. Έχω κάνει το review του Mega Drive. Ναι, μετά θα τον ισχύει. Golden Axe βλέπω, το Beast Rider, κάτω, σιγά τη Sony. Αυτά ήταν από τα πρώτα χρόνια δηλαδή, εντάξει, με τα γραφικά και με το προγραμματισμό δεν την είχα, δεν το είχαν βρει ακόμα. Ναι, ναι, ήταν η αρχή τους τότε, ναι. Αγαπημένο επίσης. Άλλης, ναι. Πολύ καλά παιχνίδια. Ωραία. Μία που είπαμε για το Sonic. Ναι, το Generations. Πολύ καλό. Mm-hmm. Περιμέναμε να βγει ένα καλό Sonic, γιατί πριν από αυτό βγήκαν και αυτά τα δύο έσχη. Ναι. Το Unleashed δεν μου άρεσε και εμένα. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Το Remaster και καλά αυτό το Reboot ήταν περίεργο. Reboot. Reboot για που. Τι άλλο. Πιο κάτω βλέπω, μετά πάμε PS2, κάποιοι τίτλοι εκεί. Ναι, δεν είναι κάποιοι τίτλοι, σε άλλο ρακάκι είναι τα κανονικά. Dark Souls βλέπω και εκεί το τίμησες, στο ναι. 360. Όπως το Sonic που δεν μου άρεσε, ναι. Το αγάπησα τόσο πολύ που το έχω και στο Xbox 360. Σωστά. Είναι μεγάλη πατάτα το εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Το ένα ήταν δώρο. Ναι. Είχα το 360 και ναι. Μου πήραν και το PS3. Ναι, ναι. Και αριστερά βλέπω GameCube. Πολύ λίγοι τίτλοι συγκεκριμένοι. Καλοί όμως. Ναι. Ναι, τα Resident, Luigi's Mansion, Eternal Darkness. Ναι. Warrior World. Που η Nintendo τον έχει παρατήσει δηλαδή και δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Ναι. Τρομερό παιχνίδι. Πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Ναι. Metroid Prime. Με το Sunshine το οποίο ήταν... Ναι, το Sunshine δεν μου άρεσε εμένα. Εμένα δεν μου άρεσε. Μέτριο. Ναι. Παίζεται, οκ. Okay. Μέτριο. Metroid Prime, εντάξει, παιχνιδάρα. Ναι. Το 2 δεν έχω πάρει. Ναι. Και το 3 έχει βγει στο Wii. Το 3 το έχουμε στο Wii. Ναι. Και... Τώρα αναμένουμε το... Το καινούριο. Το νούμερο 3. Ναι. Το οποίο βγαίνει τον Νοέμβριο. Mm-hmm. Και αυτό παιχνιδάρα. Ωραίος. Και πάμε να συνεχίσουμε στην δίπλα γωνιά. Και αφού είδαμε τον Έζιο Auditore da Firenze, κατεβαίνουμε και βλέπουμε Σατουρνάρες τώρα εδώ. Σατουρν μεγάλη αγάπη, το είπα και πριν. Ναι.
Έχει αρκετά παιχνιδάκια. Τι έχει να γίνει με το Saturn, δεν βγήκαν πάρα πολλές κονσόλες, δεν πούλησε πολύ καλά. Έχει πολλά παιχνίδια διαμάντια, και τα οποία είναι, μιλάμε για τα exclusive τώρα, τα οποία είναι μοναδικά, δηλαδή. Ναι. Όπως αυτό εδώ πέρα. Ναι, το οποίο είναι αγαπημένο. Skeleton Warriors, το cartoon. Ναι. αυτό είναι ωραίο. Children's of the Atom, παιδιά. Είναι ωραίο. Εγώ βέβαια το είχα σε PC game αυτό. Πανδαιμόνιο. Εννοείται ότι ό,τι έβγαινε παράλληλα με το PlayStation το πρώτο ήταν καλύτερο στο PlayStation το πρώτο. Δυστυχώς. Περίμενε. Σε δυσδιάστατο όμως τσάκιζε εδώ. Τσάκιζε. Ναι. Μιλάμε για 3D τύπου Tomb Raider και. Εδώ, ναι, το Dragonheart. Ιδιαίτερο παιχνιδάκι. Ναι. Virtua Fighter 2, το 1. Πολύ καλό. Fighters Mega Mix, βλέπω κάτω. Αυτό έχει πλάκα. Ναι, Last Bronx. Bronx. Πολύ καλό γι' αυτό. Street Fighter Alpha, χαμός. Εδώ. Το 2 μας λείπει. Ναι. Εντάξει, το πάρεις. Clockwork Knight. Earthworm Jim. Εντάξει, μην τα βγάζω, μην τα λεπορείσαι. Mega Mix 2 βλέπω, Daytona USA, Best Move 2, Ultimate Mortal Kombat 3, Die Hard Trilogy, Resident Evil, NBA Jam Extreme, μία πάντα. Ακριβώς. Και μετά βλέπω εδώ, περιμένε το πάνω-πάνω, δεν το βλέπω καλά. Japan. Japan Shield, παιδιά. Dead or Alive, Knights. Knights ήταν επειδή ήταν μέσα στο controller. Αν και στο κουτάκι μέσα δίνει το μεγάλο το βλιαράκι, το κανονικό του. Δηλαδή. Ναι, η συσκευασία ερχόταν το pack, ναι, ναι. Όπως και τα Virtual Gun, τα παιχνίδια, το Timecop και αυτά. Fighting Vipers. Παιχνιδάρες, παιδιά, παιχνιδάρες εδώ, Fighting Vipers. Το οποίο το έχω και σε PAL κανονικά. Ωραίος. Εδώ πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί ποτέ. Εγώ δεν το έχω παίξει, ας πούμε. Με ένα ψευτο 3D δηλαδή, το οποίο κουράζει λίγο, αλλά πολύ ιδιαίτερη ιστορία δηλαδή. Αξίζει να ασχοληθείς. Το Rico, Panzer Dragoon 2. Rayman, το Rayman πολύ καλή έκδοση στο Saturn. Τις καλύτερες. Sonic Car, Lost World, πολύ καλό και το Lost World. Iron Man XO με War Machine. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μάνο Γορνέ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το ξέρω, ήταν δύσκολο. Γιατί όταν χάσεις και ξεκινήσεις από το save, έχεις την μπαρίτσα που έχεις χάσει. Δηλαδή δεν σου δίνει αυτή καμία. Mass Distraction. Distraction Derby, ναι. Distraction Derby, Sega Rally, Space Jam, Fighting Vipers πάλι που είπαμε το PAL και Sonic 3D Blast. Και το μοναδικό αμερικάνικο το οποίο βρίσκεται εκεί πέρα γιατί ήθελα και μια σκευασία διαφορά. Ναι, ναι. Japan, μια Japan, μια PAL και μια αμερικάνικη. Κυρίως PAL μαζεύω. Ναι, εντάξει αφού αυτό το μηχάνημα έχεις, ναι, εννοείται. Μάλιστα. Ωραία και εδώ βλέπω το έχει συνδεμένο και σε μια CRT Sony Trinitron. Εδώ έχει το Saturn και το Dreamcast από πίσω. Α, είναι και το Dreamcast. Ναι, ωραίος. Οι αγάπες. Έτσι. CRT λοιπόν, παιδιά, εδώ το έχουμε πει ότι αυτές οι κονσόλες καλύτερα φαίνονται στη CRT, σε μια CRT οθόνη, και ειδικά αν βάλετε και ένα καλό καινούριο aftermarket καλώδιο, παίρνετε maximum αποτέλεσμα. Ωραία. Φεύγουμε από εδώ και συνεχίζουμε. Βλέπω και τα PS2, τα τίμησες και τα PS2. Ήτανε... Αγαπημένα θα μου πεις τώρα God of War, Kingdom Hearts και αυτά. Εντάξει, το πρώτο παιχνίδι που έπιασα χέρια με το PSG ήταν το συγκεκριμένο, το οποίο ήταν το μπατλάκι με την κονσόλα. Ναι. Και κομμέσα. Όχι. Α, δηλαδή ήταν μαζί και τα δύο και το πάνω. Το έκανα από τις πρώτες αγορές δηλαδή. Ναι. Ό,τι παίζαμε στη Sega να το παίξουμε και εδώ. Ναι. Αν και επειδή το έχω και για το Dreamcast, ναι. Το οποίο θα δούμε μετά. Δύο χρόνια διαφορά το ένα παιχνίδι με το άλλο που είναι port, ναι. Και το Dreamcast είναι πολύ καλύτερη έκδοση. Τα ξέρουμε. Εκεί φαίνεται η αδυναμία δηλαδή της, ναι. Και τις ιστορίες που λέγεται Sony, η οποία είναι φανερό ότι δεν μας τα έπαιγε πολύ καλά. Ναι. Τα κάνει τα πάντα όλα η κονσόλα. Δυστυχώς ή ευτυχώς το Dreamcast είχε τόσες καινοτομίες που μάλλον αυτές το πνίξανε. Που ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για τις καινοτομίες που μπορούσε να προσφέρει. Οπότε εδώ πάμε να δούμε τι έχει πάνω εδώ, κάποια παιχνιδάκια PlayStation 2. Είναι εδώ τα τρία μοναδικά αμερικάνικα που έχω. Ναι, φαίνεται και αυτό η διαφορά. Τα οποία δεν έχουν την μπλε θήκη που έχουμε εμείς. Ναι. Στην Αμερική είναι μαύρη. Όπως και το κοβεράκι απ' έξω. Είναι πολύ καλύτερο για μένα από την PAL έκδοση η οποία γράφει ένα τίτλο μόνο.
Ναι. Το βλέπετε σχεδιαστικά. Και πλάκα πια είναι αυτή, οι τίτλοι, οι δύο υπάρχουν και στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν διαφορετικούς τίτλους εντελώς δηλαδή. Ναι, δεν ναι. Είναι όπως τώρα που βγαίνει ένας τίτλος για όλες τις Ηπείρους. Να ξέρεις το Τούρκο. Ναι. Ωραία. Και βλέπω, εντάξει, καλή, δυνατή τίτλη. Από εδώ είναι καλή η τίτλη. Τα τρία πάνω δεν είναι τίποτα σοβαρό. Εντάξει, Ghost in the Shell εμένα μου άρεσε πάντως. Και στο PlayStation 1 μου άρεσε Ghost in the Shell. Ήταν πολύ ψάχνω. Αυτό συμφωνώ. Λόγω του The Rings, παιχνιδάρα το Nintendo. Τι, αυτό μου είσαι, δεν είναι καλό παιχνίδι αυτό. Όχι, αυτά εδώ πέρα. Α, εντάξει, νόμιζα εδώ και λέω τι μου λέει. Κάποια δεν τα είχα άξια να μπουν στην, στο ρακάκι. Εντάξει, κάτι. Όχι το ξενοσάκι το οποίο δεν μπαίνει. Ότι έχει τα... Ναι, αυτό εντάξει, είναι και συλλεκτική χάρτινη. Από εδώ είναι, όχι, όλα τα γουστάρω τα συγκεκριμένα. Και τα παίζουμε. Τα Mortal Kombat όλα. Ωραίος. Το R-Type πολύ ιδιαίτερο. Το Final. Ναι. Λέγαμε ότι εκεί τελειώνουμε δηλαδή, αλλά... Τη Siren. Το τέλος δεν έχει τέλος. Τα R-Type στα Nintendo τα είχαμε κάψει μικρή. Dead or Alive το 2. Το οποίο το έχουμε και στο Xbox, που είναι καλύτερη η έκδοση. Ναι. Το Contra πολύ καλό. Spartan Total Warrior, ωραίο open world εποχής. Το Maximo. Sonic Riders, Virtual Fighter βλέπω, Tekken 4, ναι. Εδώ κοίτα, για όσους είναι και έχουν και κολλήματα με τις φιγούρες, πολύ ιδιαίτερο. Masters of the Universe, δεν το έχω αυτό. Σπλατεριά δηλαδή, εντάξει, ιδιαίτερο παιχνιδάκι. Οικονομικό τίτλο για να το αποκτήσει. Δεν ήξερα ότι υπήρχε. Ωραίος. Θέλω να το βάλει στο σχέδιο. Ωραίο. Deadly Strike, Soul River 2, Devil May Cry. Αν και έβγαλαν πολλές πατάτες στο Shadow για κάποιο λόγο. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει παίξει. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Ένα από τα Sonic που δεν έχω. Sonic Mega Collection Plus βλέπω κάτω. Siphon Filter. Batman Begins, πολύ καλό παιχνίδι για τότε. Predator πολύ καλό. Predator, ναι. Το Evil Dead πάλι ναι. Πολύ καλό. Just Cause τότε είχε κάνει χαμό όταν είχε βγει. Final Fight, παιδιά, το Streetwise. Legend of Spyro, καλά. Και ναι, The Last Frontier, Jack and Daxter. Μάλιστα. Ωραία. Και ναι, και στη συνέχεια, εντάξει, πάμε τώρα. Xbox One, εντάξει, παρότι εδώ... έχεις και PS4 και Switch και αυτά, δηλαδή έχεις ρε παιδί μου, decent, δηλαδή έχεις 2-3 τίτλους, έχεις δηλαδή και σε αυτό πάρει παιχνιδάκια. Ναι, αλλά φαίνεται το χαρακτικό, όταν από τη μία κονσόλα που είναι παράλληλες έχεις 70-75 τίτλους και από την άλλη γύρω στους 20, κάτι δεν έκανε καλά η εταιρεία. Κάτι... Κοίταξε, εγώ που έχω και τις δύο, προτιμώ ότι βγαίνει cross-platform να το παίζω στο X. Ναι. Γιατί πέφτει πολύ γκάζι σε δύναμη. Ναι. Αλλά και εγώ το PS4 το πήρα για τα exclusives. Το έχουμε πει αυτό. Αλλά κάτι παιχνιδάρες, δηλαδή το Forza Horizon, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Εντάξει, Quantum Break, καλό παιχνίδι. Εντάξει, το Resident δεν το έχεις ανοίξει, βλέπω. Δεν το έχω ανοίξει, όχι. Τι γίνεται, τόσους μήνες και δεν έχεις φέξει το Resident. Θέλει χρόνο για να. Κάτσε, θα στο βάλω εδώ για να το βλέπεις κάθε βράδυ. Εδώ να θυμάσαι και εμένα για να το βάλεις να παίξεις το Resident. Εντάξει, το Tekken παιχνιδάρα, οκ. Tekken 7, Prince of Persia, ναι. Sunset Overdrive. Πολύ καλό. Ναι. Αν και είπα να λέω ότι ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Dead Rising, Killer Instinct, εντάξει, Gears 4, Halo 5 παιχνιδάρες, Final Fantasy, το 15, αν θυμάμαι καλά, ναι, Special Edition, ναι. Minecraft παίζει ο γιος ή εσύ? Ο γιος. Ωραίος. NBA και το FIFA που έκανε μπατλάκι μαζί. Με την κονσόλα, ωραία, και από κάτω και αρκετά Xbox 1, πάμε και αυτά ένα περασματάκι. Δεν τα αγαπάμε και αυτή την κονσόλα. Η οποία έχει πάρα πολλά ιδιαίτερα παιχνίδια. Εννοείται. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτό και λες, όπα, εδώ ήταν η συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Το 2, παιδιά, του Dreamcast. House of the Dead 3. Ακριβώς. Το Van Helsing είχε πλάκα. Πάντσε, Dragon Horde, εντάξει, οκ. Το δεν θέλω να σου δείξω κάτι. Ναι, συγκεκριμένο. Ωραία. Τα καλά που έχει κάνει η Microsoft. Van Helsing, ναι, μαζί σου. Rayman 3, okay, The Suffering είχε πλάκα, Hitman Contracts, Ninja Gaiden Black, ωραίος, και σε Classic Pack, το Crash Bandicoot, Halo, MotoGP, FIFA Street, πλάκα και το FIFA Street. Καλό, καλό ήταν.
Και από κάτω είναι το 360. Και πάμε και 360, Marvel vs Capcom το 3, εντάξει. Η συνέχεια του 2 από τον Dreamcast πάλι, να πούμε. Crysis, παιχνιδάρα, Perfect Dark. Καλό. Okay, Fable 3, Fable 2, άλλες παιχνιδάρες. Tenchu, Stealth Assassins από το 1, PS1, όσο θυμάστε. Crackdown, Dreamcast Collection, σκληρό. Αυτό για συναισθηματικούς λόγους, δηλαδή. Ναι. Mass Effect, Quake 4. Ναι, πολύ ωραίο αυτό και δεν το έχω αυτό. Το έχω δει, θέλω να το πάρω κάποια στιγμή, το ξεχνάω. Ιδιαίτερο. Viva Piñata, αστείο. Πολύ. Ναι, Dead Rising 2, Gears of War πάλι. Οκ, Just Cause 2 και όλα τα Halo βλέπω. Ακριβώς. 3, Reach, 4. Μάλιστα. Ξέρεις αυτά, επειδή ήταν αγορές παράλληλα με το PS3. Ναι. Τα μοίραζα αριστερά-δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Πάλι ευνοημένη Sony ήταν. Ναι. Αλλά βλέπω ότι έχεις μαζέψει αρκετά από εκείνα τα παιχνίδια. Δηλαδή από την ίδια γενιά έχεις αρκετούς τίτλους τσιμπήσει. Ωραία. Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι. Ναι. Φύγαμε. Εδώ είναι τα βιτάκια. Το αγαπάς κι αυτό. Αδικοχαμένη κονσόλα κι αυτή δηλαδή. Το αγαπάς. Πέθανε πριν έρθει η ώρα της. Θα μου πεις, θα φάγαμε το Switch, δηλαδή, το οποίο όμως πιστεύω ότι η Nintendo είδε το κενό που πήγε να δημιουργηθεί δηλαδή και ναι. Βγήκε πιο δυνατά, αν ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα. Ναι. Λέει όχι, τα παρατάει η Sony, μπαίνουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Εδώ έχω αρκετούς τίτλους. Εντάξει, μετράει. Εντάξει, βέβαια για τότε που βγήκε και πριν το Switch το Vita, τα παιδιά, οκ, ήταν μια βάση. Είχε και τρομερές καινοτομίες, δεν είχαμε το έχεις δουλέψει, με τα τάσα από πίσω. Ναι, 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 ναι. OLED οθόνη, πραγματική OLED δηλαδή, ναι. Η πρώτη έκδοση και κάποια πολύ ιδιαίτερα παιχνιδάκια δηλαδή. Ναι, Mortal Kombat, Ninja Gaiden. Ο αρέσει που είναι και οι θήκες έτσι πιο μικρές. Όσοι δεν έχουν, να το δούνε πώς είναι η ιστορία. Είναι μινιατουράκι. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται με το Β η Sony σταμάτησε να βγάζει βιβλιαράκια μέσα, δεν υπήρχε λόγο δηλαδή. Σχεδόν κανένα δεν έχει βιβλιαράκι από ό,τι είναι τελείο. Και είπαμε ναι, τέλος εκεί μετά. Ωραία παιχνίδια και Rayman βλέπω εδώ, Origins, παλιά. Πολύ καλό. Ναι. Και ιδιαίτερο. Ναι, το έχω πολύ διαβάσει. Γέλιο. Το, ναι, ναι. Όπως και αυτό εδώ πέρα. Ναι. Το οποίο έχει πολλούς ιδιαίτερους χαρακτήρες. Ναι. Από το σύμπαν τη Sony. Δεν τα δείξω όλα, δηλαδή ένα-ένα. Ναι, ναι, εντάξει. Κάποια από τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Εδώ. Οκ. Okay. Killzone. Ένα πολύ καλό Killzone. Ήταν στην αρχή, ξέρεις, που ήθελε να βοηθήσει η Sony να το μπουστάρει λίγο. Εγώ θυμάμαι το PSV να κάνει καλό launch με το Uncharted. Ναι. Για το PSV που θυμάμαι το, ναι, όταν το είχα πρωτοδεί, είχα πάθει πλάκα. Λέω, όπα φίλε, τι έγινε, το PS3 τα Uncharted. Βλέπω ξαφνικά, ναι. Αυτό και είχα πάθει πλάκα. Το είχα δει σε ένα μαγαζί, σε ένα 7 και όλα, το είχα δει. Απλώς όσοι θέλουν να ασχοληθούν με το PSV, αν και εγώ τα έπαιρνα παράλληλα όταν ήταν στην κυκλοφορία, τώρα είναι μια καλή περίοδος που είναι πολύ φτηνή η τίτλη. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, επειδή είναι και κασετάκια συγκεκριμένα. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει τάση ανωδική στο μέλλον. Κατάλαβα. Ωραία, και δίπλα PSP, ο άλλος, ο πρόγονος, εδώ. Medieval Resurrection. Αυτό είναι το FAT. Ναι. Εκεί που είχαμε δείξει στην αρχή ήταν το 2000 στο πιάνο. Το επόμενο, ναι, ακριβώς. Δυστυχώς το FAT το κουτί καταστράφηκε από κάτι νερά και μου έμεινε μόνο τα εσωτερικά και το πατάκι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το οποίο παίζει από τότε δηλαδή, σκύλος μαύρος. Και εμένα. Και εγώ το FAT έχω και είναι πολύ δυνατό. Και είχε βγάλει και το μοναδικό μηχάνημα που είχε βγάλει παιδιά τους 300. Είχε βγει μόνο στο PSP. Το περιμένανε σε PS3, σε PS2. Ξέρω εγώ που ήταν. Και τώρα να δούμε και λίγο. Και πόσο είχαν τα παιχνίδια του PSP που ήταν πολύ ακριβά κι αυτά. Όλα ακριβά ήταν, φίλε, δεν υπήρχε τίποτα φθηνό. Ξέρεις γιατί τώρα σε κάποια καταστήματα μπορούν να δουν παλιά στόκ που να έχουν παιχνίδια με 3-2 ευρώ και να λένε αυτή είναι η κονσόλα. Δεν ήταν τίποτα φθηνό ακριβώ. Ναι, εννοείται. Όλα είχαν μια τιμή. Κάναν μια επανέκδοση μετά σε Sendial τα οποία ήταν πιο φθηνά, ένα στα 20-22 ευρώ, μέχρι εκεί. Ναι. Παιχνιδάρα και το συγκεκριμένο, το αποκλειστικότητα πάλι για το PSP. Ultimate. Πολύ αυτά τα παιχνίδια δεν τερματίζονται, ρε παιδιά. Πολύ δύσκολο. Ναι, να πούμε εντάξει. Ψυχαναγκαστικά παιχνίδια που σπάς μοχλούς ή πετάς κονσόλες για να τα τερματίσεις. Resistance, ναι, το έχω παίξει πολύ καλό. Και το Gran Turismo του 1. Όπως.
Πολύ καλό παιχνίδι. Και το... Α, νόμιζα το Vice City εδώ. Και αυτό εδώ πέρα. Δεν ξανά έχεις ασχοληθεί, Νικόλα. Όχι. Αυτό όχι. Πολύ δυνατό. Εντάξει, άμα είναι Rockstar, θα είναι δυνατό. Okay, Sonic Rivals, τα οποία είναι σαν racing, με χρόνο δηλαδή. Περίεργη εκδοχή του Sonic. Ναι. Ευχάριστο. Ωραία. God of War, Dark Chains of Olympus, τα Tekken, Dark Resolution ήταν πολύ καλό. Μάλιστα. Ωραία. Και εδώ, PSP, και εδώ, ωραία συλλογούλα. Κυνηγήθηκε και περισσότερο δεν έχουμε μεγάλες συλλογές πέρα από μια φορά πριν το hack. Ναι. Λόγω του hack έκανε μεγάλη ζημιά, δηλαδή που μπορείς με μια καλή μνήμη να βάλεις τα πάντα όλα μέσα. Και λέει άλλο τώρα να δώσω 20-30 ευρώ για κάποιο τίτλο. Το έχουμε μέσα. Παίρνουμε τα χάντα. Με τα ISOs και εδώ βλέπουμε παιδιά και τη συλλεκτική του Toki για Switch, η οποία είναι πολύ όμορφη. Δεν έχει ανοιχτή, δεν το έχω σε αλήθεια. Γιατί μέσα για όσους δεν ξέρουν, μπορείτε να το χτίσετε σαν καμπίνα και να βάλετε, ξέρω εγώ, το Switch σας μέσα και να παίξετε παιδιά σαν να είστε σε μια καμπίνα της εποχής. Πολύ όμορφη. Μέσα έχει τρομερό artbook, έχει... Ναι. Έχουν κάνει πολύ ωραία. Είναι ένα από τα πράγματα που θα πάρω μόλις πάρω Switch. Αυτή και το link έχω πει. Βόμπα, από εδώ βλέπω έξι κατάλογο. Ναι. Κλασικών και άψογο κιόλας. Τη Sega, παιδιά. Zegetron. Εντάξει, η δεύτερη γενιά ήταν με το Mega Drive το 2. Ναι. Mega CD 2. Η πρώτη γενιά καταλόγου ήταν με το Mega CD 1 επάνω. Οι περιγραφές ήταν πολύ καλές. Έχουν πολύ πλάκα, δηλαδή, άμα το δεις τώρα. Έχει κάποια λάθη. Και λάθη και ψιλοαστεία, δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Αλλά ήταν ένας ωραίος κατάλογος Sega. Ήθελε να δελεάσει τα παιδάκια, τα εμάς, τα τότε παιδάκια, δηλαδή. Να... Αυτό που δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Αυτό ήταν ένα όνειρο. Ναι. Μπροστά από την εποχή. Ναι. Ωραίο αυτό, σε πολύ καλή κατάσταση. Και πάμε να συνεχίσουμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε Dreamcast. Έχεις αρκετά, βλέπω, πάρα πολλά Game Gear, Dreamcast. Εδώ πέρα. Κατεβαίνει κάτω. Ωραία. Ναι, το Dreamcast είναι η πιο αγαπημένη μου κονσόλα. Από όλες. Δυνατός. Και δεν μπόρεσα να το στηρίξω όταν βγήκε λόγω τη Sony. Και μετά νιώσα. Και έχεις πάρει πάρα πολλούς τίτλους για μεταγενέστερα. Αν σκεφτείς ότι μια κονσόλα με 2,5 χρόνια ζωή έβγαλε τόσο πολλούς τίτλους. Ναι. Αν ολοκλήρωνε το χρόνο ζωής και έφτανε την εξαρτή αυταετία, ναι, θα μιλάγαμε για τρομερή βιβλιοθήκη. Ισχύει. Πολλά έχουμε κάποια ιδέα, διαμάντια και πολύ ιδιαίτερα παιχνιδάκια. Ένα είναι αυτό. Ναι. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Εντάξει, έχεις πολλά και βλέπω έχεις και πολλά σφραγισμένα. Έχω πάρα πολλά σφαίρα. Ο λόγος είναι ότι τα παιχνίδια που είναι σε κατοχή μου, ναι, δεν παίρνουν να δουλέψουν στην κονσόλα. Παίζουν αντίγραφα. Ναι, αυτό. Γιατί για κάποιο λόγο που δεν το θυμάμαι τώρα, όντως κουράζουν τα μάτια του Dreamcast πιο πολύ τα πρωτότυπα παιχνίδια. Ναι, γιατί δεν είναι μαζεμένα τα data στο burning. Ακριβώς, πιο... δουλεύει ασταμάτητα. Ναι. Άρα, άμα θέλουμε να το διατηρήσουμε όσο λίγο να μπορούμε, καλύτερα με τα αντιγραφή. Πολύ ωραίοι τίτλοι Dreamcast εδώ. Μπορεί να κάνει ο κάμερα με ένα πέρασμα έτσι να τους δουν λίγο οι φίλοι πιο κοντά κάπως. Απλά είναι λίγο σκοτεινό εδώ το σημείο μας. Δηλαδή αυτή η έκδοση του Mortal Kombat ήταν καλύτερη. Στην ουσία το Gold ήταν η έκδοση 4 του Mortal Kombat. Το Gold. Πολύ καλή έκδοση. Και Crazy Taxi, Resident Evil 2. Εντάξει, έχει πολύ ωραία παιχνιδάκια. Virtua Fighter 3. Και αυτό πολύ καλό. Ναι. Δυνατός. 2-3 τίτλοι εδώ πέρα μου λείπουν πάλι του κυνηγάω. Αλλά ξέρεις, όσο το αφήνεις, ανεβαίνω και τιμές συνέχεια. Ναι, ισχύει. Και λες, μα καλά, το άφησα. Εδώ ένα Sonic, που τον κάνουμε λίγο στην άκρη. Πάμε από κάτω να δείξουμε τα Mega Drive σου. Τρία κασετάκια Game Gear. Πολύ δύσκολο να βρεις... Με θήκες. Θήκες. Ναι. Και πολύ ακριβά, δικαιολόγητα ακριβά δηλαδή. Ναι. Γενικά, το χαρτόκουτο είναι η μεγάλη κατάρα του Selected. Είναι αλήθεια και τουλάχιστον η Sega έτσι όπως τα είχε μετά. Εδώ... Παιχνιδάκια ωραία, Talmage Adventure βλέπω, Desert Strike, το Φίλιος, πολύ καλό παιχνίδι. Mortal Kombat το πρώτο. Λοιπόν, τα δύο παιχνίδια τα οποία με τρελάνε και ήταν τα πρώτα παιχνίδια που πήρα όταν πήρα το Mega Drive ήταν το Sonic το 1, εννοείται. Εντάξει. Και όσοι το γνωρίζετε, το Biohazard Battle. Ναι. Το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο shooter. Mm-hmm. Στην ουσία
Για να το δούμε και το εξώφυλλο, να το δουν και οι φίλοι. Στην ουσία έχεις κάτι σαν έντομο διαστημόπλιο και σκοτώνεις κάτι σκουλίκια, έτσι, έντομο, περίεργη ιστορία. Μου είχε κάνει τώρα με τα παιδικά μου μάτια πολύ ιδιαίτερη εντύπωση. Ναι. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, ψάξτε το, παιδιά. Και δεν έχει ακουστεί τύπου καθόλου. Δηλαδή, είναι διαμαντάκι κρυμμένο. Ναι. Απλώς εγώ στο τζάμπο της περιοχής μου στο Πειραιά, ναι, το είχαν μόνο και έπαιζε και το έβλεπα. Οπότε σου είχε ροκανίσει το μυαλό να. Γι' αυτό. Ακριβώς. Ωραίος. Επίσης. Τρομερό παιχνιδάκι. Ranger X, ναι, εντάξει. Γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Και Jurassic Park βλέπω από κάτω με σφραγίδα Zekitron. Ωραίος, πολύ καλός. Lemmings. Tasmania, Street Fighter 2, το Special Champion Edition, Tides of Time Echo, Mortal Kombat 3, Rise of the Robots, Primal Rage, ναι. Σκληρό το Primal Rage, ήταν ωραίο, ήταν μια ωραία κόπια Mortal Kombat, με Fatalities από δεινόσαυρους. Το 32X ήταν καλύτερο. Ναι, το 32X είναι καλύτερη κατά με, ήθελα να την πάρω κάποια στιγμή, αλλά είναι αυτό που λες, όσο το αφήνεις, ανεβαίνουμε τιμές και ξενερώνουμε. Ωραίο το Mega Drive εδώ, τα πραγματάκια, και δίπλα πάμε DS, έχεις και DS αρκετά, 3DS. Α, ωραίο και αυτό το Electric, ωραίο. Αγαπημένη κονσόλα και αυτή η μικρούλα, χωράει παντού, την παίρνεις παντού. Ναι, ναι, ισχύει, και εγώ τότε γι' αυτό την είχα στο στρατό, την είχα στο παντελόνι, στα πλάγια, στην τσέπη και την έκρυπα εκεί κάθε τρεις και λίγο. Λοιπόν, αριστερά έχουμε το PlayStation του 1, που δεν έχω πολλούς τίτλους. Και να σου πω και τον λόγο. Γιατί τα είχαμε κόπιες, φίλε. Τα είχαμε κόπιες και πολλούς τίτλους αυθεντικούς. Ναι. Τους αντάλλαζαμε κόπιες, μας κοροϊδεύαν κοινός δηλαδή πάνω κάτω στη συναλλαγή. Ναι. Δηλαδή, τι που με τι βάλε ένα, δύο, τα κράσει όλα, τα Grand Tourism, τα είχα. Ναι. Με τα πήραν για ένα κομμάτι ψωμί, λέω τώρα να το πάρω τη δεύτερη φορά. Τώρα, όχι. Ναι. Λίγα σου έφεκαν παιχνίδια που τα κράτησα δηλαδή και μου αρέσαν πολύ και μείνανε. Και τώρα, ό,τι μπαίνει μέσα πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερο, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Όχι, εντάξει, είναι καλή τίτλη. Αυτή και το G-Police μου άρεσε πάρα πολύ εμένα τότε. Και το X2, ωραίο, Gex. Τα Tekken, εντάξει, ναι, εμείς, αυτό είναι ότι άμα τα έχεις παίξει όλα αυτά. Είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Πάμε στα σωτεράκια γιατί είναι η αδυναμία. Το φιλόσεμα. Να σου πω, δεν το έχω παίξει. Αλλά για να το λες, εσύ πιστεύω. Διαμαντάκι. Διαμαντάκι. Ναι. Το DS είναι τα παιχνίδια που είχα παράλληλα με το DS. Super Mario 64, ναι. Ναι. Αυτό ήταν ωραίο, ήταν πολύ καλό. Donkey Kong. Ναι. Πολύ καλό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό το παιχνίδι, το έχω τερματίσει. Τιμή σε ένα και είναι αυτό. Thundercats. Δεν παίζεται. Ναι. Rayman. Το Rayman, εντάξει, συμπαθητικό. Castlevania. Εντάξει. Δεν είναι τα καλά παιχνίδια. Ναι. Mario Party. Mario Party. Ευχαριστώ πολύ. Yoshi's Island. Ναι. Πολύ καλό παιχνιδάκι. Ναι, το Remaster κάπως DS, ναι. Ninja. Δεν παίζεται, εξίσου δεν παίζεται. Δηλαδή λέω Ninja Gaiden, ναι, το θέλουμε γι' αυτό και δεν παίζεται, παιδιά. Ναι. Και αυτό ήταν σε μπαντλάκι από το DS, μέσα ήταν δώρο. Το demo, α ναι. Το δίνανε demo, μαζί δηλαδή. Ναι. Αλλά δώσανε demo με κανονικό κουτάκι. Ναι, oh, δεν μας χάλασε για τους συλλέκτες τότε. Και εφόσον το τελευταίο παιχνιδάκι που και θα ήταν το Metroid. Πάμε για μια παιχνιδάρα. Από τα τελευταία παιχνιδιά που βγαίνει για το 3DS. Mm-hmm. Παιχνιδάρα. Ναι. Δεύτερη παιχνιδάρα. Έχει γίνει και port στο Switch. Και είναι... Καλά στο Switch θα είναι άντε γεια σας, ε. Ο Sonic πάνω τον Mario εδώ πέρα. Sonic Boom. Ναι. Το Generation το έχω και αυτή. Απλώς έχει, το κάποιες, όχι, έχει κάποιες αλλαγές, δεν είναι ακριβώς. Το port είναι λίγο διαφορετικό. Ναι. Και στο Lost World. Ναι. Το οποίο το έχουμε για το Wii U. Θες να το βλέπεις σε όλες τις εκδόσεις. Το Mario Bros. Super Mario Bros. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Γι' αυτό τα λόγια είναι περιτά. Παιχνιδάρα. Διαμαντάκι κρυφό πάλι, γι' αυτό και δεν έχει είναι πολύ καλό παιχνιδάκι. Πάτε για τα δικά μου τα γούστα. Ναι.
το New Yoshi Island. Πάλι. Είναι αυτό ότι όμως τα έχει βγάλει πολλές φορές. Το έχει βγάλει σε Advance. Ναι. Μετά το έχει βγάλει στο DS, 3DS. Έχω και κάποια κλειστά. Τένις. Δεν νομίζω θα τα ανοίξει ποτέ αυτό. Τένις. Δεύτερο κλειστό. Α. Το Mario Party, τη έκδοση ναι. για το 3DS. Ωραίος. Ω, υποβρυχιάκια. Εντάξει. Μετριότητα, αλλά παίζεται. Πολύ ιδιαίτερο. Τώρα, εδώ για να το απολαύσεις πρέπει να βάλεις το 3D, στο 3DS δηλαδή. Ναι. Τύπου Primal Rage που είχαμε δει πριν στο Mega Drive, δηλαδή πιο τρέχον. Πολύ καλό Street Fighter. Πάλι με το 3D ναι, το δείχνει ιδιαίτερα. Και ο κύριος να μου. Okay. Ωραία, ωραία. Έχεις και ωραίες συλλογές, δηλαδή... Έχεις, παιδί, ότι έχω μαζέψει, γιατί τα μάζευα, πάντα τα μάζευα όταν η κονσόλα ήταν στην αγορά. Ναι. Είχε συνήθως, ήταν τα δικά μου τα γούστα. Οπότε ναι. τα έχεις πληρώσει κιόλα αυτά, δεν είναι ότι τα έχει βρει ο Θάνος, ξέρω εγώ τώρα, 5 ευρώ. Όλα πληρωμένα, ναι. Εγώ δεν μπορούσα να πω στη διαδικασία και λόγω χρόνου να πάω να ψάξω, να κοιτάω εισαγγελίες, να πάω... Καταλαβαίνεις ναι, διάφορα μέρη. Ναι, ναι, έχει δουλειά. Ωραία. Και μένουμε πάλι Nintendo. Τι γενικά Nintendo τώρα, τι γίνεται. Όλοι μόνο Nintendo. Switch βλέπω και εδώ έχεις αρκετά. Ναι. Από πίσω είναι Nintendo 64. Ναι. Και Game Boy το κλασικό, το πρώτο. Και Advance. Ναι. Με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, δηλαδή θα ήθελα κάποιους τίτλους. Protector. Ναι. Α, όχι, Mega Man. Mega Man. Πού είδα, κάπου είδα ένα Protector. R-Type. R-Type. Mortal Kombat. Έτσι. Παιχνάρα. Ναι, 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 ναι. Είχα κολλήσει, δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ισχύει. Και είχα λυσάξει. Ναι, Supermario. Εντάξει, άλλο παιχνίδι, τρελό αυτό. Το πρώτο. Ναι. Αγαπημένο αυτό δηλαδή στο στρατό, το συγκεκριμένο παιχνίδι, μου κάνει καλή παρέα. Λοιπόν, πολύ λίγο παιχνιδάκι πάλι σε Advance, το Clonoa. Clonoa, ναι. Πέσαμε λίγο. Σουτεράκι πάλι, το Hydra, πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Spider-Man. Μετριότητα. Ναι, δεν μου άρεσε και εμένα αυτό. Spider-Man. Μετριότητα. Και ένα πολύ καλό Sonic που είχε βγάλει. Ναι. Παραδόξως που τότε, όταν ξεκίνησε η Nintendo να βγάζει κάποιο τέτοιο Sonic, ήταν ταμπού. Δηλαδή, λέει τώρα τι έγινε. Τι έκανε με την Nintendo. Ναι, ήταν η όντως η αρχή και μας φαίνεται περίεργο. Και κάποια ναι. κασετάκια, λουζάκια δηλαδή, τα οποία ωραία. Είναι πολύ καλή τίτλημένα, αλλά δεν έχω. Battle Roads, ναι. Καλά, το Quirk δεν μου άρεσε ποτέ. Το γόριο, δηλαδή, γιατί με το γόριο έχουμε μια δυναμία. Πολύ καλό το γόριο. Donkey Kong Country, το πορτάκι για το ναι. Color. Το Color. Το και γόριο, το γόριο το πρώτο. Το πρώτο, ναι. Παιχνιδάρα το πρώτο αυτό. Και Nintendo 64. Εντάξει, πείτε, βγάζαμε. Α, παιδιά, να πούμε ότι αυτή τη θήκη την κέρδισε ο Θάνος στο giveaway που έκανα με την 8 Pins. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, σιγά. Αλλά για το Game Boy είναι... Ναι. Στέκεται πολύ ωραία. Στέκεται, ναι, είναι ωραία. Και κάτω λοιπόν, Donkey Kong 64. South Park. South Park, ναι. Pilot Wings. Pilot Wings, Micro Machines. Καρμαγκέντον 64. Πολύ γέλιο. Top Gear Rally είχε πλάκα. Το Superman. Κακό παιχνίδι. Το Superman, ναι, να πω είναι δεν μου άρεσε. Μετά δεν βλέπω καλά τα άλλα. Daikatana, εξίσου κακό παιχνίδι. Και έχουμε και τα μοναδικά δύο παιχνίδια. Σου αρέσουν, ναι, ή δεν σου αρέσουν. Όχι, για Super Nintendo. Α, δεν έχω άλλα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ενώ σε κουτιά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ δύσκολο. Μπάμψι, Μεϊτότσου, ωραίος. Ναι, γιατί ρε φίλε δεν ζήσαν πολλά και όσα έχουν ζήσει τώρα οι τιμές τους είναι πανάκριβα. Δηλαδή, δεν αξίζει. Αδικαιολόγητα δηλαδή. Αδικαιολόγητα, ναι. Γιατί εδώ η Sega
με τα clam cases. Παιδιά, παιδιά, το να δώσει κάποιο 100 ευρώ για ένα κοντάτο παιχνίδι, δηλαδή είναι και τα όρια τη παράνοια που τα φτάνουμε. Μα το πλήρωσε τότε, σε αναγκάζει να το ξαναπληρώσει το ίδιο πράγμα και τώρα τόσο πολύ και σαν χάρτη. Κιόλα που φοβάσαι να το στριμώξει στο ράφι, μη συμπιεστεί. Ακριβώς. Και... γίνονται λάθη με την. Ενώ Σέγγα. Εδώ, ήταν μπροστά η εταιρεία. Ήταν πάντα μπροστά. Για μας. Ωραία, κάνε ένα διάλειμμα να τα βάλει και συνεχίζουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εδώ με το τελευταίο σημείο με τα παιχνίδια. Wii U. Wii U. Όπως είπα, έχει βγάλει αρκετά ιδιαίτερα παιχνιδάκια. Πρώτο. Μερικά από αυτά. Xenoblade, ναι. Τον αναγκαστώ να πάρω RPG, ενώ είπα ότι δεν είναι αυτό. Ναι, όντως από τη μία τώρα, ναι. Με προβλημάτισες. Από τους λίγους τίτλους. Πολύ δυνατά γραφικά. Ναι, για Wii U. Αν και ήταν πίσω σε σχέση με τα υπόλοιπα, κάνανε πολύ καλή δουλειά εκεί. Ναι. Wii U, πω. Εντάξει. Κλασικό. Το λυσάει αυτό παντού. Και τον Μπαγιονέτα το λυσάει παντού. Βγήκε αρκετά χρόνια πριν βγει στη Switch. Ναι. Παιχνιδάρα. Ναι. Είναι αυτά τα χαρούμενα, τα πλαστικοποιημένα αυτά, παιχνίδια. Ξέρει πολύ καλά είναι τέτοιο να τα φτιάχνει. Ναι. Dream Warrior. Pac-Man. Pac-Man. Παιχνιδάρα. Όταν είχε την αποκλειστικότητα. Ναι, Master Hunter. Star Fox. Από ναι. Τα τελειώματα του Wii U βγήκε. Ναι. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Πάντως το αγάπησες και το Wii, βλέπω και εδώ έχεις ναι. Αρκετούς τίτλους. Ναι. Δηλαδή. Και έχω περάσει και πολύ χρόνο και πολύ ευχάριστο χρόνο. Δηλαδή με χαλαρώναν τα παιχνίδια στο Wii U. Γρήγορα παιχνίδια. Κάτι πολύ γρήγορα... βασικό πλέον για μας αυτό. Αυτό. Captain Toad. Από τα λίγα selected που έχω. Το Zelda. Next. Twilight Princess HD. Αυτό. Αυτό ήταν παντουλάκι. Δηλαδή ήταν okay. Με το Nintendo μαζί. Ναι. Αδιάφορο τέλος. Ναι. Πολύ καλό. Αυτό ακριβώς που είπες με τα μέλια και με τα ζαχαρωτά. Έχει βγάλει και το αντίστοιχο για το Switch τώρα ένα λίγο διαφορετικό. Ναι. Πολύ καλό παιχνιδάκι. Και οι τιμές νομίζω ότι είναι πολύ ψηλές και εδώ τότε, έτσι. Η Nintendo φέρει το παιχνιδάκι. Δεν προσφορές. Ναι. Δεν έβλεπες παιχνίδια με 20 και 30 ευρώ. Ναι, ναι. Ήταν 59-90. Αυτό το πράγμα. 90. Συνέχεια η Nintendo. Γι' αυτό δεν πάω πλέον. Στο τελείωμα έβγαλε δηλαδή όπως τα κάθε τότητα σε λέκτητα που είχαν 29,90 αλλά χάλαγε όλο το παιχνίδι. Ναι, σου ναι. Χαλάει για τη βιβλιοθήκη. Κακό παιχνίδι. Ξεγέλασε γιατί ήταν γι' αυτό. Το παλιά έκδοση. Ναι, Remaster. Για Remaster. Mario Kart 8. Παιχνιδά. Δεν έβγαλε μια αποκλειστική κόντιδα για το Switch γιατί ήταν και πιο αδύναμο. Ναι. Το Razer. Καλό. Πολύ καλό. Έχει κάποιες διαφορές δηλαδή. Διαφορετικά από την έκδοση για το Xbox. Ναι. Pikmin 3. Πολύ ευχάριστο παιχνίδι. Όπως και τα προηγούμενα δύο που είχε. Zombie U. Μετριότητα. Ναι. Όπως και αυτά τα δύο τα έχω και για το 3DS που δείξαμε. Το Lost World, ναι. Και το Bull. Το Bull. Αυτά. Ωραίος. Τα του Wii του Wii U. Και εγώ... Special Edition με το artbook μέσα. Mario Galaxy 2. Ναι, φαίνεται. Βαριά, ωραία έκδοση. Mario Galaxy. Παιχνιδάρες και τα δύο. Ναι. Αν τα κάνανε πόρτι πηγαίνουν σε... με άλλο χειρισμό δηλαδή. Τώρα, ναι. Δεν έχει βγει κανένα τα δύο. Δεν έχει βγει. Αυτό έχει βγει όμως. Βασικά τι κάνει, είναι αυτό ότι παίρνει το ίδιο παιχνίδι και το ξαναβγάζει στο επόμενο μηχάνημα. Και στο μετεπόμενο μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αναλώνει την ίδια συνταγή. Πολύ ιδιαίτερο.
Πάλι Sega. Nights. Το Nights που είδαμε. Πολύ ωραία γραφικά. Δύσκολο στο χειρισμό. Και... του να μην πάλι Sega. Βλέπεις. Όπου Sega και ο Φανάσης. Έτσι. Red Steel το είχα και εγώ. Τότε ήταν το πρώτο shooter που πήγα να παίξω στο Wii. Και μου είχε βγάλει λίγο την πίστη. Ναι. Είχε πλάκα, ειδικά με το σπαθί έκανες έτσι, ξέρω εγώ, είχε την πλάκα του. Και το, ναι, και από το ωραίο το... Από τα λίγα τα οποία τα έχουμε πάρει μετακυρισμένα. Ναι, βλέπετε χαμός γενικά, Super Smash Bros. Εδώ, Super Smash Bros. Εκεί, Super Smash Bros. Εκεί. Και ως έκδοση από το μετακυρισμένο, ναι. Βλέπεις την εδώ πέρα. Για 4 ευρώ δηλαδή. Δεν είναι και... ούτε σαν μεταχειρισμένο δεν χαριζόταν δηλαδή. Ναι, 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 ισχύει. Το paper, Μάριο, ιδιαίτερο. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν, πάλι για Sega. Έτσι. Το παλιό το παιχνίδι. Να τα απολαύσεις, ήταν από τα λίγα παιχνίδια τα οποία τα έπαιξα αρκετά. Είχε ένα γκανάκι που έπαιρνε μέσα από το χειριστήριο. Ναι, ναι, το αυτό πήγε και στο Link. Πολύ καλό. Κόψω, ναι. Πολύ καλό παιχνίδι. Κοράτσιο. Κοράτσιο, ναι. Μια έκδοση πολύ περίεργη Final Fantasy για το Wii. Για να μην έχει ακουστεί πολύ, καταλαβαίνεις. Αναλύει η ιστορία. Λέμε με αδυναμία, οι αποκλειστικότητες του Wii. Ναι. Πάλι Sega εδώ. Το πρώτο ήταν το Colors. Ναι. Black Knight. Έτσι, αυτά τα δύο, ναι, με το Secret Rings, που είναι τα παράλληλα stories. Δεν αφήσαμε με Sonic για Sonic. Ναι. Μάλιστα. Πολύ καλός και στα Wii. Γενικά, παιδιά, εδώ είδατε ο Θανάσης. Έχει τιμήσει την κάθε κονσόλα με πάνω τουλάχιστον από 20 τύπους σίγουρα στο κάθε μηχάνημα και σε κάποια και πολύ περισσότερους. Οπότε είναι ένας ολοκληρωμένος gamer, όπως βλέπετε, όλων των εποχών, διαχρονικός από τα παλιά μέχρι τώρα και τις τρεις last gen κονσόλες. Ωραίος. Και τώρα πάμε να παίξουμε και ένα παιχνιδάκι γιατί πρέπει να το στάρουμε. Ναι. Άντε, για φύγαμε μάγκες. Πάμε. Αυτό που σου έλεγα, Νίκο, κάτι ναι. Εντυπωσιακό δηλαδή, ναι. Και θα ήθελα να δουν τα παιδιά, έχουμε ένα τίτλο φορτωμένο στο Xbox το original, το πρώτο. Ωραία. Το Panzer Dragoon. Το Horta. Και θα το βάλουμε λίγο έτσι ένα ελαφρύ gameplay. Και ο λόγος είναι συγκεκριμένος. Ναι. Να δούμε ένα από τα λίγα καλά που έκανε Microsoft για κάποιους τίτλους που τους υποστήριξε στη τρέχον γενιά και το τι upgrade δέχεται το παιχνίδι. Το οποίο ναι. Είναι χαοτικό στην ουσία, ένα άλλο παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τώρα λίγο gameplay από το καινούριο. Από το original. Λάθος, από το original. Εντάξει, ναι, για την ναι. Εποχή του πολύ καλά γραφικά, ψηλοθολούλια. Εντάξει, δεν είχε ακόμα η HDMI εποχή. Το Xbox το πρώτο ήταν από τις λίγες κονσόλες οι οποίες δεν έχουν πρόβλημα με τις σύγχρονες τηλεοράσεις. Έβγαζε πολύ καλό σήμα. Ναι. Όσοι έχετε παίξει τα Panzer Dragoon στο Saturn, καταλαβαίνετε ήδη τώρα τι διαφορά, τη μετέπειτα στο Xbox το πρώτο. Ακριβώς. Εγώ έχω γίνει κινητός στόχος. Πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Πάντα αυτό έχω να το λέω. Ιδιαίτερο παιχνίδι της Sega. Βλέπετε τα πιξελάκια εδώ πέρα ότι υπήρχαν όσο καλή δουλειά και να έκανε. Ναι. Ήταν παιχνίδι του 2003. Έτσι. Και τώρα θες να μας δείξεις κάτι. Τα μαγικά που έκανε η Microsoft με αυτόν και με άλλους τίτλους, συγκεκριμένα με αυτόν. Με ένα κουμπί, παιδιά. Και εδώ τώρα θα δούμε το remaster, ε. Ακριβώς. Μπαίνει το ίδιο DVD στο Xbox One. Ναι. Κατεβαίνει ένα αρχείο περίπου στα 10 GB. Με ένα τελώς διαφορετικό παιχνίδι. Αυτά είναι. Τι έχω κάνει.
Εδώ έχει bypass. Στο άλλο δεν είχε. Και τώρα, Νικόλα, βλέπεις τη διαφορά, η οποία είναι χαοτική. Ισχύει. Πεντακάθαρο. Θα διαφωνήσω. Ναι, εντάξει. Τα εφέ της βροχής. Ναι. Πιο γρήγορο. Καμία σχέση, παιδιά. Μιλάμε για την ίδια πίστα. Την αρχική που βάλαμε. Ναι. Και είναι και όμορφο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Όχι, στέκεται για την εποχή μας μια χαρά τώρα με το update. Εννοείται. Και αυτή την καλή δουλειά την έχουν κάνει με πάρα πολύ λίγους τίτλους. Εννοείται. Με τα Halo, το Gears. Κοίτα εδώ διαφορά. Θα αποφύγει για το εφέ της βραχής. Ναι, είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Πάμε να παίξουμε κάτι σε last gen, ένα διπλό γρήγορο. Πάμε. Για φύγαμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ θα παίξουμε τώρα ένα Mortal Kombat 11, που δεν έχω παίξει εγώ προσωπικά το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς. Θα πάρω Sub-Zero. Ο Θανάσης θα πάρει Μπαράκα. Ακριβώς. Φύγαμε. Πάμε. Για πάμε. Τώρα πίστα, φτιάξε εσύ κάποια που να γουστάρεις, κάποια ωραία. Ωραία. Πώς φαίνεται το 11? Πολύ καλό. Μπήκαν και κάποιοι χαρακτήρες που λείπανε το 10. Τίποτα, το καλύτερο fighting είναι. Ναι. Δηλαδή με Injustice 2 το θεωρείς ανώτερο. Ανώτερο. Μαλάκα είπε. Ωραίος. Οπα, εγώ το έκανα αυτό. Ναι. Ω, πάγωσε. Αααα, δεν σε προλάβα. Ωραία! Δεν κουνιέται! Κάτσε να μην βγάλουμε perfect. Όχι. Καμιά special move δεν έχει ξεκλειδώσει βέβαια. Το παράδειγμα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου γι' αυτό. Αυτό με τη σημαία. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Δυνατό! Τι έπαιξε τώρα, εγώ το έκανα. Final round. Ωραίος. Αυτή η σημαία, παράγκα. Πάρα πάλι σημαία.
άλλη σήμερα πάλι. Πάει, fatality. Πάει από τις λίγες. Α, δεν έκανες fatality. Όχι. Ξεχάστηκες. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, εντάξει, πολύ ωραίο. Πάμε να το πάρω τώρα. Εντάξει, με πόρωσες τώρα. Πω, γιατί το 10, ok, αλλά το 11 το είχαμε λύσει. Και μόλις, παιδιά, κλείσουμε τώρα εδώ το επεισόδιο, πάμε να πάρω το 11, εντάξει. Πολύ όμορφο. Θα μπορούσαμε να παίξουμε περισσότερη ώρα, αλλά πάντα ο χρόνος είναι πιο λίγος και τα επεισόδια σας βγαίνουν τεράστια. Οπότε είδατε τι παίζει. Και φεύγουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι συνέντευξης και σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, και τώρα εδώ αποφάσισα να κάνω τη συνέντευξη λίγο πιο διαφορετικά αυτή τη φορά. Επειδή ήθελα να ψωνίσω κάποια πράγματα για τα ενηδρία μου, αποφάσισα τη συνέντευξη να γίνει στο μαγαζί του Δάνου που σας είχα πει στην αρχή στο intro, στο Facebook. Που είναι ένα μαγαζί εξειδικευμένο για ενηδρία, αλλά φυσικά και ένα συνοικιακό πέτσο που μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Άρα η συνέντευξη θα γίνει μέσα και πάμε να προχωρήσουμε μέσα στο Facebook. Λοιπόν, και εδώ όπως σας είπα και πριν, η συνέντευξη γίνεται στο μαγαζί του Θάνου που γουστάρω πάρα πολύ, το Faceroom GR, παιδιά. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ευχαριστώ και εδώ που γούσταρες να κάνουμε αυτό το σκηνικό, τη συνέντευξη. Διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό, θα περιμένατε τις κονσόλες από πίσω, αλλά τώρα βλέπετε τη φραγκέρα εδώ του Θάνου με ωραία κοραλάκια και μην είστε Λάκι, που λέει και ο Λάκης. Ελάτε, δείτε από κοντά να γουστάρετε. Να φτιάξετε ένα θαλασσινό, να σας βοηθήσει εδώ ο Θάνος να γουστάρετε. Ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Είσαι έτοιμος. Λοιπόν, πότε έπαιξε πρώτη φορά video games και ποια ήταν η πρώτη κονσόλα? Πρώτη φορά έπαιξα το 87. Σκληρός. Είναι λίγο πιο μεγάλο γι' αυτό. Ναι. σε Commodore 64. Το οποίο ήταν φίλοι και είχαμε πάει επίσκεψη. Μέχρι τότε δεν είχα ιδέα. Δηλαδή, ήταν παιδί 7 χρονών, δεν είχα ιδέα. Δεν μου άρεσε, ήταν πολύ κακιά η πρώτη μου εμπειρία. Πράσινο μαύρο monitor. Ήταν ένα πράσινο μαύρο, δηλαδή ήταν εντελώς αποθητική. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Ναι. Δεν με ενδιέφερε. Πάφησε 2 ετών, μετά κλασικό Atari από αυτά που κυκλοφορούσαν στην αγορά. Μάλλον κλόνο. Μάλλον. Ναι. Και η πρώτη μου κονσόλα ήταν το Master System. Ένα Sega, παιδιά, πάμε. Συν ένα Sega. Master System το 1, το 2. Ήταν το 2, μαζί με το Alex Kidd μέσα. Στην πρώτη εβδομάδα του έφαγα και πήραμε και το Sonic το πρώτο. Αλλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε η ανταλλαγή στα γνωστά μαγαζιά της εποχής, τέλος πάντων, και πήγαμε σε Mega Drive. Πόσο σύντομο δηλαδή? Περίπου 6-7 μήνες. Και χρονών θυμάσαι πόσο ήσουνα, χρονολογία? 12. 12 χρονών. Αλλά Master System... Είχα μια πειθόμενη στους ειδικούς μου ανθρώπους δηλαδή, και τους έκανα να με φέρνουν στο όριο να γίνεται το δικό μου, δηλαδή μουλάρωνα. Εντάξει, ήσουν κάποιος τυχερός αφού έκανες τόσο γρήγορη μετάβαση από Master System σε Mega Drive τότε, πραγματικά ήταν achievement, ήταν καλό. Άρα η επόμενη ερώτηση που λέει Sega ή Nintendo. Sega. Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ που όλοι φάνησαν Sega. Αλλά έχουμε και ένα κομματάκι στην καρδιά για την Nintendo. Το είδαμε εξάλλου στη συλλογή σου. Ειδικά την τελευταία, γιατί από την ώρα που έφυγε η Sega από μια χώρα, για μένα έμεινε μόνο η Nintendo να συνεχίσει και να μου θυμίζει κάτι από τα παλιά. Ναι. Εντάξει, αυτές είναι άλλη φιλοσοφία. Ναι. Αγαπημένος 8-bit και 16-bit τίτλος. 8-bit, θα πω το Alex Kidd, που ήταν το πρώτο παιχνίδι, η πρώτη εμπειρία του 8-bit. 16-bit είναι πολύ περίεργο, δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, κάνε λίγο, εξεργάσου το λίγο, σκέψου έτσι κάτι που μπορεί να σε εντριγκάρει πολύ. Πολλές κονσόλες, πολλοί τίτλοι. Κάτι θα Sonic 3. Sonic 3. Εντάξει, παιχνιδάρα. Πολύ διαφορετικό και από 2 και από 1. Κάτι που μπορεί να με τον Knuckles. Ξεκλείδωνε άλλα πράγματα. Save futures, ιστορίες. Εντάξει, ισχύει. Πολύ καλό, πολύ δυνατό τίτλο. Θα το δούμε εδώ και στην αγγλική οθόνη τώρα. Θα βλέπετε ήδη. Πάμε επόμενη ερώτηση. Αγαπημένη ρετρό κονσόλα και αγαπημένη από Last Gen. Εντάξει, ξέρω τι θα πει. Αλλά πες το και αγαπημένη ρετρό κονσόλα, το Dreamcast. Ναι. Το οποίο δεν το έβγαλα, δεν το πήρα
την ώρα που βγήκε. Όπως είχα πει, ήμουν με PlayStation και περίμενα το κύμα αναμονής που ήταν μετά από ένα χρόνο. Αλλά το λάτρεψα, το αγάπησα πάρα πολύ. Οι περισσότεροι τίτλοι που κατέχουν στο Dreamcast και έχω στο πάνω να ανεβάζω και άλλο τη συλλογή. Ωραίος, ωραίος. Εντάξει, τώρα τελευταία είμαι ένα δίλημα πάλι, γιατί ενώ κέρδισε η Sony και θα έλεγα με κλειστά μονάδια Sony PlayStation 4, το Switch μπήκε πολύ γερά. Ναι. Με έχει καταβολέψει. Για ανθρώπους οι οποίοι είναι παιδιά της δεκαετίας του 80, μας συγκλάει, όχι φτηνά, ναι, ακριβά. Τραβάει και εμάς και τους συνέστημα. Και έχει και ένα πολύ καλό κομμάτι στη νέα γενιά παιχτών και πιστεύω ότι έκανε καλή κίνηση. Οπότε Switch παραδοσμένη, με απότομη εναλλαγή από PS4, ρε, και ήταν για PS4, ναι, τελικά ανοίξε το Switch. Για 1,5 χρόνια διαφορά. Με έχετε πρίξει με αυτό το Switch, δηλαδή εντάξει, πάω να το πάρω, άμα είναι αύριο. Δηλαδή δεν μπορώ. Όλο Switch, βαρέθηκα. Switch, κλείστο το Switch. Για να δείτε πώς αληθινό. Μάλιστα. Άλλο όνομα να του δίνανε, ρε φίλε, τι Switch. Mm. Σε λίγο το λένε Doorknob, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Άσχε, τι είναι, κυκλοφόρησαν τώρα Switch, το οποίο δεν είναι Switch. Ναι. Εκείνη η πλάκα που είναι όλο κολλημένο με τα χειριστήρια. Εντάξει. Είναι εγώ, χάνεται. Πάμε στο επόμενο. Αγαπημένο χάντι. Αλλά είναι και για ρετρό και για. Όλα μαζί. Ναι, ποιο είναι το πιο αγαπημένο σου χάντι από όλη σου την εμπειρία. Το πρώτο Game Boy. Συμφωνώ και εγώ μαζί. Έχουμε γράψει πάρα πολλές ώρες. Έχουμε βγάλει πολλά μάτια κάτω από το φως. Μέχρι και φαξούς πήραμε με διόπτες τα περίεργα. Τα Light Boy. Το βράδυ, ναι, ναι, ναι. Που η πλάκα ποια ήταν. Βάζαμε αυτό το εργαλείο, το φακό του Nintendo. Το Light Boy, παιδιά. Και αυτό ρούφαγε η μπαταρία. Δηλαδή, επειδή είχε κανονική λάμπα, ναι, δεν είναι ότι κράτησε περισσότερο. Σε μία μισή ώρα τελείωνε. Ναι, τελείωνε. Και πηγαίναμε για ύπνο. Από PSP όμως είδα, είχες και το Vita, το προτιμάς δηλαδή, γιατί θυμάμαι το Vita. Το Vita έδωσε πράγματα. Αλλά δεν εξελίχθηκε. Λειτουργικά δηλαδή είχε προοπτικές να βγάζει και πολύ καλά παιχνιδάκια και από πίσω με τα τάρους, τα περίεργα. Ναι. Πολύ, ήταν μια πολύ δυνατή κονσόλα. Είχε καινοτομίες. Συνδεόταν με το PlayStation 3 και το 4. Χατακώθηκε καθαρά από Sony, δηλαδή. Είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να λέει με περηφάνεια το τελείωσα. Η ίδια εταιρεία που το παρήγαγε και το έβγαλε στην αγορά. Ναι. Εντάξει, είναι τα marketing του, ποιος ξέρει για ποιο λόγο το κάνανε. Αλλά το DMG λοιπόν, το Classic Game Boy, νίξε παιδιά. Αγαπημένο arcade, επόμενο. Πού έχεις ρίξει τα πιο πολλά σου 50 εκατοστάρια. Εγώ, λόγω ότι η καταγωγή είναι από νησί, κάθε καλοκαίρι πήγαινε να ερχόμασταν και. Το καράβι. Όσοι, ναι, στο καράβι είχε 7-8. Έτσι. Μηχανηματάκια τα οποία ήταν κουμπώνε καραμένα και τα μικρά παιδάκια. Ήταν και πιο πολλά τα δρομολόγια, δηλαδή τώρα από ένα δρομολόγιο από την Πειραιάστη Μήλο, που είναι ο τόπος καταγωγής, είναι 4 ώρες. Τότε ήταν 8-9 ώρες, ήταν παραγωγή δηλαδή. 9 ώρες καταλαβαίνετε τι κάναμε. Με το σακούλι. Το φάγαμε 20 λεπτά, 50 λεπτά, κατοστάρικα μετά. Είχε και εξέλιξη δηλαδή. Ναι. Waterboy. Το Waterboy έφαγε πάρα πολλά λεπτά. Έλαβε και αυτό το μικρό αγγελάκι που έκανε μετά. Και μου άρεσε πολύ. Στο Master System το έχεις πάρει. Το ψήνεις να το πάρει με στιγμή για να θυμηθείς έτσι λίγο και το αγγελάκι. Όχι, είναι πολύ. Εντάξει, δεν είναι. Δεν βγήκε για Mega Drive που θα υποστήριζε καλύτερα. Νομίζω έχει βγει για TurboGrafx. Νομίζω, ναι, έχει βγει και για TurboGrafx. Αλλά στο Master System έχουν βγει σχεδόν όλα. Ναι, αυτό είναι και φτωχό. Ναι, εντάξει, είναι. Δεν είναι διαφορετικό. Μάλιστα, από τα αγαπημένα arcade, το Water Boy, πιθανού, και πάμε. Αγαπημένος video game ήρωας. Είπα και τους τίτλους, τον έδωσε και σε φιγουράκι, ο ένας και μοναδικό Σόλι. Σόλι. Παιδιά, δεν είμαι βάλτος. Ο τύπος ο οποίος έκανε τον Μάριο να ντρέπεται. Και ξέρετε, ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό, όταν βλέπει ένα κύριο με ένα μουστάκι, πονηρεύεται, λέτε, τι είναι αυτός εδώ. Αποθαρρυντικός δηλαδή, τρομερός, αγαπάμε Μάριο, αλλά για την παιδική ηλικία για το μετέπειτα ήταν λίγο παθαριωτικό. Αυτό είναι μια πολύ καλή τοποθέτηση, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει γενικά. Εμένα μου θύμιζε ένα χοντρό με δάσκαλο. Ναι. Στο σχολείο που είχε καθηγητή, δάσκαλο, ναι, κάποιον γείτονα. Ναι, και προχώραγε κιόλα έτσι και πήγαινε και ο κόλο του έτσι ο χοντρό πίσω που συγκίνησε το animation. Ναι. Ήταν έξτρα αστείο. Αλλά τώρα αυτό που λέει ο Θάνος έχει νόημα, γιατί ο Sonic ήταν το ανάποδο. Ο Μάριο άνθρωπο, ο Sonic ζώο. Ο άλλο αργό, ο άλλο γρήγορο. Εντάξει, είναι το μάτι ο Sony. Ναι, τι να πούμε, άμα τώρα ανοίξουμε κουβέντα για αυτά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν,
Πάμε επόμενο. Αγαπημένο video game franchise. Ναι, δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Uncharted. Οντός. Οπότε πας σε franchise που δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία, ξέρω εγώ. Κοίτα, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Uncharted. Δηλαδή το τελευταίο ήταν κόσμο. Εντάξει, το τελευταίο ήταν μια ταινία. Δεν ξέρω τα κακά παιχνίδια. Ναι. Όχι, εμένα όλα τα Uncharted μου αρέσουν. Εντάξει, το 4 ξέφυγε. Φοβερό παιχνίδι. Σου αρέσει πολύ, ε. Πιστεύω ότι σου αρέσει όμως και ο Indiana Jones πολύ για να σου αρέσει αυτό. Εντάξει, τα καταλαβαίνω. Ναι, είναι blockbuster, παιδιά. Αλλά πολύ κοντά είναι και άλλοι. Δεν το θα σου πω τώρα. Ναι, ισχύει. Εντάξει, και τα Tomb Raider μπορείς να πεις ότι είναι στο ίδιο μοτίβο. Και από με την Peter Mapta μετά το Tomb Raider. Πάντα έχω όλη τη συνέχεια. Μ' αρέσαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Ναι, είδα τα έχεις και στο Mega Drive και τα λοιπά. Ειδικά τα τρία τελευταία είναι αστεράκια. Το 11 με μπρίζωσες, θα το πάρω. Και λίγο να πόνεις και να πάρω το θα έρθω σπίτι σου να πιέξουμε πάλι κανένα ξύλο εκεί να γουστάρουμε. Μάλιστα, προχωράμε. Αγαπημένο video gaming περιοδικό εποχής. Game Pro. Όλοι Game Pro λέμε. Είναι μόνο εγώ θα πω αλμανάκο. Το αλμανάκο δεν το βάζω στα περιοδικά, παιδί. Εντάξει, εννοείται ότι είχα τεράστια συλλογή και ανυπομονούσα και ήταν πιο κοντά στην ηλικία μας. Ναι, κάπου τα πρώτα αλμανάκο. Είχε μόνο δύο σελίδες. Ναι, εντάξει, στην αρχή είχε δύο σελίδες, μετά τις έκανε τέσσερις, μετά μέχρι πήγε έξι. Περάσαν και game, το περιοδικό το games. Το pixel, τα τελειώματα που ετόμπλεκε λίγο. Ναι, ναι. Το πιο αντικειμενικό, το πιο πλούσιο που έδινε CD, έδινε κάτι, δηλαδή έδινε για ένα τυράκι, θέλω κάποιον να ασχοληθεί. Ήταν το Game Pro για μένα. Ναι, γιατί ήταν και κατευθείαν σχεδόν τα περισσότερα μετάφρασε από το αγγλικό, οπότε ήταν πάντα οι ξένοι πιο ψαγμένοι. Και στα τελειώματα, όπως το έδειξα, έφτιαξε και κάποια DVD, δηλαδή ταινία, Street Fighter, Animate. Δηλαδή, εδώ... Στα τελειώματα το βάλεις. Yeah. Στα τελειώματα το είχα χάσει, δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Έχεις αναμνήσεις από μαγαζιά που έχεις με video games. Ναι. Θυμάσαι κάτι συγκεκριμένο, έτσι κανένα ωραίο ιστοριάκι να μας μοιραστείς. Λοιπόν, όπως λέω, το ξεκινήσαμε από μικρά παιδάκια. Επειδή δεν ξέραμε την συγκοινωνία και δεν έπαιζα να πω στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, θέλω να φύγω από το τάδε μέρος, location, από το Πειραιά και να πάω Καλλιθέα για παράδειγμα ή Πετράλωνα. Στα τελεκλάβ. Ναι, θα μου λέγανε τι γυρεύει τώρα ένα παιδί 12 χρονών, 13, να κάνει αυτά τα δρομολόγια ή... Οι γονείς δεν είναι υποθετικοί. Ναι, εντάξει. Δεν υπήρχαν κινητά. Μόνο τότε άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα κινητά για την κουμούρση μεγάλη. Άρα το πήραμε μόνοι. Ναι. Και πηγαίναμε στα πρώτα δρομολόγια περπατητά από την Καστέλα στο Πειραιά με τα πόδια μέχρι πάνω στην Καλλιθέα. Όλη τη Θησέως, όλη την παλιά παραλιακή δηλαδή. Μας έπαιρνε περίπου μία μισή με δύο ώρες να πάμε. Καθόμασταν 15 λεπτά. Μας φάζανε. Χαρούμενα μετά... όμως φάξιμο, δηλαδή ναι, κάτι γινότανε ναι, και γυρνάγανε. Και μετά πίσω. Σε μια φάση στο δεύτερο δρομολόγιο μου λέει ο φίλος ο Θόδωρας, εσύ πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση, δεν γίνεται, τα πόδια μου πονάνε. Είχαμε χαλάσει όλα από τα λεπτά, δεν μπορούσαμε να πούμε στο ταξί. Ναι. Τα χαλάγαμε όλα στο... ή στο τέλεκλαμπ, όλο το χαρτζηλέο, ή στο κόνσορ κλαμπ. Ναι, στο παλιό. Κορυφαίο, ο τύπος ήταν λίγο γραφικός. Δεν ξέρω να το θυμάσαι. Έχει και πιο μαλάκι. Ναι, το παλιό το. Θυμάμαι και πήρα στο κοστιμαρισμένο, γύρω στα 35-40, παιδάκια εμείς, καθόμασταν, κοιτάγαμε. Χαζεύατε, ναι. Και με τον που τον βλέπουμε, κουστούμε και ότι έχει ο άνθρωπος λεφτά να διαθέσει, λέει εδώ είναι ο πελάτης. Το βλέπαμε. Του είχε σκάσει ένα Panasonic 3D-3DO. Και τον βλέπω το Mega Tipala, μου είχε μείνει γραμμένο. Εδώ έχουμε κύριε κάτι κονσόλες, έδινε Mega Drive, έδινε Super Nintendo. Και εδώ είναι ο Θεός. Εδώ πώς κοινάμε, ακριβώς όπως το λέω. Ναι, έτσι. Και κάνει αυτό πράγμα στο Panasonic. Πού να ξέρει μετά. Και προσπαθεί να τον πείσει τον άλλο να δώσει ένα ποσό γύρω στους 500.000. Δηλαδή ένα τρελό ποσό για την ναι, όταν έχει σκάσει τόσο με γύρω. Και το παίρνει. Το έδωσε. Παίρνει. Ωραία. Λογικά και παρασαγωγή θα ήταν. Δηλαδή δεν νομίζω ναι, αν είχε έρθει επίσημα ρελίσε στην Ελλάδα. Παρασαγωγή και εγώ νομίζω ότι ήταν. Δεν νομίζω ότι. Αλλά ήταν πολύ πέρα, γραφικό, δηλαδή μακάρι να είχαμε ένα playback μνήμης να δείχναμε ναι, το τι έκανε ο τύπος για να πουλήσει η κονσόλα. Ναι, ναι. Μάλιστα, ωραία ιστορία, για αυτά μετράμε. Σίγουρα θα έχεις κι άλλα, πιστεύω, αλλά τώρα εντάξει, παιδιά, είμαστε αυτό στο κλασικό να μείνουμε στα λίγα. Πάμε. Ποιο μηχάνημα είχες από μικρός αποθυμένο και τίτλο και όταν τα πήρες ξανά νιώσεις παιδί. Δηλαδή τα πήρες τώρα πρόσφατα σαν αποθυμένο
και από μικρός το ήθελες και δεν το πήρες ποτέ και κάποια στιγμή το πήρες και μαζί με κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι και ένιωσες back to the future φάση. Μάλιστα. Αποθυμένα ιδιαίτερα δεν είχα. Mm-hmm. Δηλαδή το πετύχα να το σκοπό μου με τον έναν τρόπο, με τον άλλον τρόπο, ιδιαίτερα. Καλώς. Αυτό που είχα αποθυμένο και δεν το έχω αποκτήσει ακόμα, ναι. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω, θέλω να είμαι ειλικρινής με την ερώτηση, okay. Είναι το 32X. Okay. Μου έκοβε τα πόδια όταν άκουγα τις τιμές, δηλαδή δεν μπορούσα να πείσω τους δικούς ανθρώπους να δώσουν αυτά τα λεφτά. Ναι, ισχύει, ήταν το παράδειγμα. Έγινε και η ιστορία, τους έπεσα αργότερα με το Saturn, το οποίο είχε πολύ διαλογική τιμή. Και ήταν και ένα stand-alone μηχάνημα αυτό. Μου έχει μείνει, το θέμα είναι ότι το θέλουμε και το Tato, το θέλουμε και τα manual, θέλουν και κάποιους τίτλους, δηλαδή είναι μια επένδυση που δεν είναι απλή. Δηλαδή. Ναι, θέλει τώρα. Και να υπομονή να βρει ένα καλό. Γιατί να ξέρετε όλοι ότι ό,τι γίνεται το 19, αλλάζει το 20, αλλάζει το 21, δηλαδή πάντα όλα κάποια κορσαλάκια τα οποία δεν έχουν βγάλει πολλά αντίτυπα θα έχουν ανωδική τάση. Εννοείται. Μα ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ειδικά μιλάμε για κατάσταση κουτιού. Και παιχνίδι από αυτό θυμάσαι κάποιο συγκεκριμένο που θα ήθελε. Πράγμα δε. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη έκδοση του 32X. Πολύ καλό. Κάποια στιγμή το έχω. Στόχο του wishlist για 32X από πάνω. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Αγοράζεις από eBay, αγοράζεις από Ελλάδα ή. Μακάρι να μπορούσα να αγοράσω από Ελλάδα συχνότερα. Δυστυχώς από eBay και συνήθως δημοκρασία. Τα bits είναι καλά, απλά θέλει υπομονή για να είσαι λίγο από πάνω. Υπομονή, έχουν φάει ξενύχτια, έχουν κοπήσει δηλαδή το δικό μα. Για να το δούμε. Ναι. Αλλά υπάρχει και το αντίστοιχο κέρδος, δηλαδή ότι μπορεί να χτυπήσει κάτι σε πολύ καλύτερη τιμή. Ισχύει. Πιο λογική τιμή, μάλλον. Ακριβά μένα, αλλά λογικά. Ναι. Και να. Και ποιο είναι και από το άλλο πριν από εδώ που λέω. Καλά, από εδώ δεν το συζητάω. Θέλω να μου πει μια αμφιλεγόμενη ερώτηση. Η γνώμη σου για την ελληνική retro gaming community. Κοίτα να δει. Γενικά στην ιδιότητά μου και αν έχω μπλέξει με χόμπι. Ναι. Που λέγονται ενηδριακά δρόμενα και αυτά. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Ευχαριστώ. Ξέχασα να πω, παιδιά, ότι ο Θάνος, εκτός από αυτό το μαγαζί τώρα που έχω δείξει που είμαστε και έχω παρουσιάσει, ο Θάνος ήταν ο ιδρυτής του μεγαλύτερου ενηδριακού φόρουμ στην Ελλάδα, το Aqua Zone GR. Όσοι ασχολείστε και το ξέρετε, αυτή τη στιγμή βλέπετε τον δημιουργό του, ο οποίος έριξε πολλή δουλειά, πολλά λεφτά, πολύ μεράκι, πολλά χρόνια για να στηθεί το καλύτερο πόρταλ για ενηδρία που όποιο θέλει, εγώ θα βάλω και το link να το δει από κάτω. Είναι του Θάνου δημιούργημα, παιδιά. Οπότε ο Θάνος ξέρει τι γίνεται στα χόμπι. Δυστυχώς. Και από άλλα χόμπι, από εκεί. Δυστυχώς. Είναι η ίδια ιστορία. Ένα χόμπι, το ένα χόμπι το άλλο. Ναι. Οι ίδιοι χομπίστες, δεν είναι, ίδια φύση, η ελληνική φύση. Ναι. Και δυστυχώς δεν είναι παράλληλη με τα αυτά που βλέπουμε έξω. Μπορεί το κομμάτι του retro gaming και του gaming γενικά να λέει ο άλλος έχω ένα ταβάνι, ένα budget συγκεκριμένο, θα δώσω αυτά τα λεφτά και αναγκαστικά των πραγμάτων πρέπει να το πεις όταν δεις μια μεγάλη συλλογή, μπράβο, ναι. Σε χαρακτήρια. Ναι. Είναι ανταγωνιστικό αλλά έχει ένα όριο. Ισχύει. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πάλι ανταγωνιστικό χόμπι, το οποίο όμως δεν είναι, έχει τα ίδια ποσά, δηλαδή μπορεί να το παίξουμε πολύ χαμηλότερα. Ναι, ισχύει. Αν ασχοληθούμε και διαβάσουμε. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Δυστυχώς η εντύπωση για τον Έλληνα χομπίστα όλων των μορφών είναι χειρότερη. Αρεσιλίτρικα, εγωισμοί. Ναι. Εντυπώσεις. Το όνειρο ενός 24χρονου τότε παιδιού όταν έγινε το Άκουας δεν ήταν να ενωθούν όλοι οι χομπίστες, να υπάρχει μια αρχή, να γίνουν τα δωρεάν ανταλλαγές. Ελεύθερη γνώση, εισαγωγές από το εξωτερικό ψαριών και φοραλιών. Όπως και το όραμα, αν θέλαμε να ενωθούμε αυτοί που μας αρέσει αυτό το πράγμα, ήταν ναι. Να κάνουμε μια μεγάλη παρέα. Ναι, ναι, ναι. Να μην λέμε ο Νίκος ή ο Θάνος από εδώ το παιχνίδι το τάδε που το πήρε. Όλα αυτά είναι μικρότητες. Πολύ σωστό. Και τώρα που το βλέπω από τη σκιά, σε άλλο χόμπι, και ξέρω ότι ξέρω 5-6 άτομα και δεν θέλω να μάθω. Είσαι low profile, δεν ασχολείσαι. Είναι επειδή καηγούνα. Δεύτερη φορά θα το πατάω. Έγινε μία και τελείωσε. Και καλά, χείριστα και αυτά που έχω ακούσει, δηλαδή λίγα που άκουσα και για τις φιγούρες και για αυτά από κάποια παιδιά, λέω μακριά, αγαπητά, χειρίζουμε το αγαπημένο μας κανάλι και μόνο αυτό και φιλιά πολλά. Μάλιστα, ωραίος. Ωραία η τοποθέτηση του Θάνου, παιδιά, γιατί στα χόμπι πάντα τα ξέρουμε, εντάξει, τώρα την αναλύουμε. Ωραία, μου άρεσε η απάντηση. Η γνώμη σου τώρα για τις overpriced τιμές στην Ελλάδα και μη σε ρετρό.
Δηλαδή είτε είναι φιγούρα, είτε είναι κονσόλα, είτε είναι παιχνίδι. Δηλαδή, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές στην Ελλάδα όταν έξω, που έξω έχουν καλύτερους μισθούς, το βλέπεις πιο φθηνά, ρε παιδί μου. Και εδώ που είναι άλλη ποιότητα. Έχουν πολλά πράγματα σε καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα, τα δικά τους, τα μηχανήματα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα ταλαιπωρημένα ελληνικά που κυκλοφορούν, τα οποία είναι αλλιώς, λείπουν μάνουα, λείπουν εσωτερικά χαρτόνια. Μπράβο. Δηλαδή, βασανίζεσαι μετά. Παίρνεις ένα χαρτόνι, ναι. Το αυτοκίνητο και θα δώσεις άλλα 50 ευρώ να το φτιάξεις με τα μάνουα. Δεν το υπάρχει, ναι. Οπότε πιστεύεις ότι γι' αυτό φταίει πάλι αυτός που πάλι... το ξεκινάει, ο Έλληνας δηλαδή. Είμαστε Έλληνες, θα αγαπάμε το λαό μας, πάλι υπάρχει πονηριά, πάντα υπήρχε πονηριά. Ναι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να βοηθήσει την ελληνική αγορά. Δηλαδή να δίναμε τα λεφτά μας εδώ πέρα, να μην κρατάς συνάλλαγμα, να μην πήγαινε Αμερική, να μην πήγαινε Αγγλία, να μην πήγαινε Γερμανία. Μας αφούν όμως δηλαδή. Όταν βλέπουμε παράλογες τιμές και ένα θέατρο που έχει 10 ευρώ στο εξωτερικό έχει 25 εδώ πέρα, τι θα κάνουμε, δεν είμαστε κοροϊδά. Ναι, ναι. Πολλά. Καλά, ναι, εννοείται. Μάλιστα. Έχεις ανακληρώσει κατά ένα μέρος της συλλογής σου ή έχεις ακόμα πολλές πληγές ανοιχτές? Το 32-6 είναι μια πληγή. Ωραία. Έχεις κι άλλες, είσαι δηλαδή στοχευμένος να πας και σε άλλα περιμένουμε. Έχουμε μεγάλο τίτλο, τώρα είμαστε δηλαδή σε 70 τίτλους στο Dreamcast. Έχουμε να πάει γύρω σε 120. Ωραίος. Στο Saturn τώρα 5-6 τίτλοι με καίνε. Οι οποίοι έχουν ακριβήσει Dragon. Πάρα πολύ. Όχι τόσο άλλα. Δεν μ' αρέσει το RPG. Δηλαδή τα λεφτά που ζητάει και 150 ευρώ να έχει. Ναι, έχει πάει αυτό, έχει ξεφύγει. Το μεταξύ μας ανοίξω το Game Pro λίγο μετά το τέλος του Saturn. Ναι. Ξεχάσαμε το σπίτι από πάνω. Που είχε φτάσει η τιμή, δηλαδή 5-900. Δηλαδή, στο παιχνίδι. Τα σκοτώνανε. Ναι, ναι, ναι. Και λέω μια χρονοκάψηλα τα παιδιά και να είχαμε πίσω το παρελθόν και να μαθάμε τίτλο. Όχι. Ναι. Το Shinobi 6 είναι το ένα. Το φαινάκι τα ακριβώς τίτλος το περιμένω. Το Mr. Bones το περιμένεις. Περιμένω να το βρω σε δημοπρασία και να χτυπήσουμε σε καλή τιμή δηλαδή. Άρα κυνηγάς δηλαδή, έχεις λοκάρει πράγματα στο eBay σε πίτσε. Ωραίος, ωραίος. Άρα πιο πολύ 32X. Το 32X και το TurboGrafx. Δεν ξέρω πράγμα για τέλα. Ναι. Δεν είναι τέλα. Όχι το CD, PC Engine, πιο... Ή το PC Engine δηλαδή, τα ξέρω πράγματα, δεν τα διαχωρίζω. Στην ονομασία ανάλογα με την ήπειρο είναι. Θα μου πεις με το PC Engine TurboGrafx. Θα βγει σε κανένα εξάμηνο την κονσόλα, μπορεί να ερεμήσω και να το αφήσω. Να παίξει σε μήνυ, Εκεί μετράει. Ναι, το είχα διαβάσει. Ότι ενώ δηλαδή μετράει. Επειδή είναι ακριβή η κονσόλα και η τίτλη αρκετά ακριβή, καλή τίτλη, δεν είναι μεγατέρευση στο Nintendo, τι θα ξέρω. Θα έχει μια γεύση και αυτή που δεν θέλουμε να διέξουμε με την κονσόλα. Ή όπως έγινε με το... με αυτό που λέγαμε, με το νέο Geo. Το κονσολάκι, το μικρό. Ναι. Το καπιτάκι και έχει μια, κάποιο που να πάρει γεύση σε άλλα τίτλα από ένα κονσολάκι και να μην πάει σε ακριβές κονσόλες, πανάκριβους τίτλους. Ναι, ισχύει. Μάλιστα. Ποια κονσόλα δεν έχεις και θα ήθελες να έχεις αύριο όταν το ξυπνήσεις, να υποθέσω 32X. Okay. Μαζί με Mega CD, πακετάκι. Α, μαζί, Mega CD 1 ή 2. Το ένα σε Mega Drive 1, έτσι. Mega Drive 1, ναι. Σωστός. Ναι. Είχε και το 2, νομίζω. Το 1. 2 Mega Drive 1. Ναι, που έλεγε παιδιά, θυμάστε, πάνω σε τάχει όλα από την κλάδα μηχανήματα. Εντάξει, ερώτηση τώρα την έχουμε απαντήσει. Έχεις last gen κονσόλα, ποια ναι, ποια προτίμησες και γιατί. Εντάξει, τις έχει και, τρεις, και τις τρεις επάνω. Και σε αυτή τη γενιά και στην προηγούμενη. Ναι. 3 στα 3. Oh. Ναι. Και ποια όμως προτίμησες. Πιστεύεις ότι... Από την τρέχον γενιά. Να σου πω κάτι, ποια θέλεις να πάρεις πρώτη. Γιατί... Στην προηγούμενη γενιά ήταν το 360. Και χρονικά ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, 1,5 χρόνο νωρίτερα από το PlayStation 3. Πιστεύεις ότι νίκησε το 360 το PS3. Δεν είμαι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Yeah. Καλύτερο gameplay, πιο smooth τα γραφικά, μεγαλύτερη βιβλιοθήκη. Με το γνώμη μου. Ναι. Εντάξει. Καλύτερο χειριστήριο. Έκανε κάποια λαθάκια λίγο με πέρα με το. Αντί να βάλει Blu-ray. Ναι, εντάξει. Δηλαδή παλούτσι, έβαλε το. Το Blu-ray DVD. Το High DVD, το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά. Ναι. Εντάξει. Και στην τελευταία γενιά πήρε πρώτη το PS4. Με μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή ήταν το προπαραγγελία το PS4.
και φτάσαμε στο S για να πάω στο Xbox. Ναι. Χρονικά είναι δύο χρόνια. Εντάξει. Όμως τα έχει πάρει και τα τρία, δεν είναι κολλημένο σε ένα και φανατισμένος. Έχει και τις τρεις. Αλλά και τώρα, δεύτερα, με πάλι θα σκέψεις Microsoft. Ναι. Στην επόμενη γενιά, αν το πάει και μείνει με ένα Halo και με ένα Gear of War. Αν το πάει. Αν το πάει. Δεν σποιλάρουμε όμως την πάτα. Αν δεν βάλει μυαλό να βάλει στούντιο να δουλέψει, να βγάλουμε νέα Forge, να υποστηρίξει αυτό που θέλει να πουλήσει στον κόσμο, πάμε στο μόνο να πει εσύ. Και εγώ έτσι πλέον νομίζω, γιατί εγώ είμαι υποστηρικτής του Xbox, αλλά πλέον. Ναι, έχει χαλάσει, δηλαδή δεν τη βάζει μυαλό. Δεν βάζει μυαλό. Αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι βγάλαν κάποιε συνεντεύξει και τα βλέπουν τώρα ετοιμάζει ο τίτλο. Και παρουσιάζει ένα πολύ δυνατό μηχάνημα. Xbox One X, το οποίο δεν έχει καταδύστηκο και δεν το μπουστάρεις με 5-6 τίτλους, τι σ' άξιος μοίρας. Δηλαδή το μόνο μηχάνημα, λάθος, το μόνο παιχνίδι που νομίζω ότι θα κάψει το X, να βαράει υπερορίες ο ανεμιστήρας του, γιατί ακόμα ανεμιστήρα εγώ δεν έχω ακούσει παιδιά στο X, θα είναι το καινούριο Halo. Και λίγο τον Gears του 5 τώρα. Και τον Gears του 5 τώρα που έχει βγει, βλέπω και διαβάζω τρελά σχόλια, δηλαδή ότι ένα παιχνίδι επιτέλους έδωσε γκάζι. Ωραία. Τι περιμένεις από την επόμενη γενιά κονσολιών? Τα καλά ή τα κακά? Ανάμεικτα. Μια μερίδα ανάμεικτη. Τα λεφτά είναι πολλά. Ναι. Τα είναι πολλά. Δηλαδή, όλα πηγαίνουν σε ένα δρόμο ο οποίος σε εμάς, η κατηγορία δικιά μας, δεν θα πολύ αρέσει. Μ' αρέσει. Δηλαδή τα digital. Να έχω το κουτάκι μου. Έτσι. Να έχω, αν μπορώ, και το artbook. Να ξέρω ότι έχω κάτι το οποίο όποτε θέλω, ναι, offline, μπορώ να το παίξω. Σπίτι μου έχω 50 VDSL, δεν έχω πρόβλημα με τον Relax, παίζω online ό,τι θέλω, ok. Και αυτό θα δυναμώσει και θα βρίσκεται πολλά σπίτια. Ναι. Δεν το κάνουν επειδή μας αγαπάνε. Ρίχνουν τα λειτουργικά έξοδα. Όταν βγει το φυσικό, βγάζουμε τα μαγαζιά τα οποία είναι η dealer, η δική της, δηλαδή δεν είναι κοινό. Μεγαλώνει το σακουλάκι να μας πουλάνε αέρα με φούμαρα. Ακριβώς. Και η τιμή δεν θα πέσει. Το ίδιο. Δεν θα πέσει. Μα βλέπουμε ότι εδώ πέσει. Υπάρχει περίπτωση να ανέβει η τιμή. Γιατί εδώ πέρα παίρνουμε μετά, όχι αμέσως. Πάει λίγο δρομολόγια γιατί βγάλαμε για το πλάνο. Ναι, ναι, ναι. Ξανέρεσε. Προτιμούνι εδώ. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι, ότι δεν θα πέσουν οι τιμές στα digital. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Και τώρα, όταν είχε 60 ευρώ μια έκδοση online. Με 20 ευρώ παίρνει το κάτω από το τελευταίο. Ναι. Σε φυσική μορφή. Ναι. Και το βλέπει από τα 9,90 ευρώ. Ναι, δεν μπορώ να το πω. Αλλά είναι ότι θα κάψει και εμά του συλλέκτε, πια δεν θα έχουμε να βλέπουμε τίτλου. Νομίζω ότι θα μα δίνει μια Nintendo, η οποία θα είναι η τελευταία που θα το πάει εκεί πέρα. Πρόβλεψη τώρα για το μέλλον. Ναι, αυτό έχει συμφωνήσει και ο Στέγιος ο Χαρίσης που ήταν μια συζήτηση. Είχε πει ότι η Nintendo επιστροφή στις ρίδες αυτή μόνο θα κρατάει τα cases. Και δύο οι άλλοι. Ναι. Η Sony όχι αμέσως. Θα αφήσει ένα δύο χρόνια. Λες να δει τι γίνεται εδώ. Θα οδηγηθεί σε εξελίξει με την Google με αυτά που βλέπουμε τα γίνουν σε καραμένα τώρα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Ναι. Και για να μην χάσει το τρένο, θα το πιστεύω. Θα υπάρχουν φυσικοί τίτλοι, οι οποίοι σιγά σιγά θα βγαίνουν όλοι. Ένα μισή, θα μειώνονται, οι συντεκτικές. Ή θα είναι μόνο σε συντεκτικές. Θα συνεχίζουν να βγαίνουν και θα κρυβίνουν, έτσι δεν είναι. Ναι. Στο κάλο μας. Και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως συλλέκτες, ως άνθρωποι οι οποίοι πιάνουμε ένα τίτλο και λέμε όπα. Ωραία. Mega Drive. Ναι. Το έπεσα τότε με τον κάθε κολλητό ή με τον κάθε φίλο. Η ανάμνηση, το, ναι, το άρμα στο παρελθόν δηλαδή που ισχύει, κάνουμε με κάτι, θα πάψει. Δεν θα υπάρχει, ναι. Και μετά έχουμε και την ένωση. Πιστεύω ότι στο τέλος όταν θα γίνει αυτό, μια Sony, μια Google, θα βγάλουν μια κονσόλα, θα είναι στον υπολογιστή και θα είναι όλοι οι υπόλοιποι υποστηρικτές από πίσω. Ό,τι ήθελε κάποτε να κάνει η Panasonic με το 3DO. Ένα Netflix περίεργο δηλαδή για τις κονσόλες. Ναι, μάλιστα. Ποια η γνώμη σου για τα σύγχρονα τεράστια video games που θες εβδομάδες και μήνες για να τα ολοκληρώσεις? Red Dead. Το είδα που το έχεις πει. Ξεκίνησα. Ναι. Κάπου στο βουνό, δηλαδή στο 45 λεπτό. Στο χιονισμένο το οποίο εκεί ξεκινάει. Είχα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Πάρα πολύ. Και έχει μείνει εκεί πέρα. Εκεί, ε. Όχι. Και εγώ, ρε φίλε, Day One το πήρα και έχω παίξει 3 ώρες. Γιατί με αγχώνει όπως. Δηλαδή, εσύ προτιμάς
Δηλαδή, έξι παιχνίδια, παιδί μου, θα πάρεις ένα παιχνίδι για να απορροφείς για αυτά που θα δεις και θα σε κρατήσει μήνες, ή θες ένα παιχνίδι έτσι, μπαμ, είμαι κουρασμένος, γυρνάω από τη δουλειά, θα παίξω λίγο ένα μισάωράκι. Ένα χαλαρωτικό παιχνίδι, αυτό χρειαζόμαστε. Δηλαδή, εγώ αυτό χρειάζομαι μετά τη δουλειά, πολλές ώρες εργασίας, να παίξω, να ξεσπάσω λίγο. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει και το άλλο, αλλά εκεί που λέω τι τρομερός τίτλος είναι. Ο χρόνος μας νικάει. Spider-Man, το Red Dead. Ο χρόνος μας νικάει. Ισχύει. Άρα προτιμάς γρήγορα παιχνιδάκια τύπου Switch έτσι. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Αυτό παιδιά το Switch μάλλον κερδίζει και τις δικές μας ηλικίες, τις πιο πολύ άσχολες μάλλον. Ναι. Πάμε 20η ερώτηση. Ποιο παιχνίδι ρετρό θα ήθελες να γίνει remake, παύλα remaster? Δεν είναι ένα πρέπει να πω. Τώρα να πεις ένα, αυτό που σου είχε πιο πολύ στο μυαλό έτσι, πιο θα ήταν πιο κουμπάν να γίνει. Double Dragon. Το ένα. Ναι. Εντάξει. Αλλά μετατρέχονται εδώ μένα δηλαδή. Όχι σαν το Streets of Rage 4. Πάλι co-op να είναι, έτσι. Ναι. Double Dragon. Ναι. Και full γραφικό δηλαδή, έτσι. Ωραίος ο Θάνος. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Παρακολουθείς ελληνικό gaming YouTube και αν ναι, αν θες να μας πεις, ποια κανάλι. Ένα κανάλι. Υπερβολικός. Η αλήθεια. Τώρα, να πούμε ψέματα, παραμύθια. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Έχουν περάσει πιστά από μπροστά μου 2-3 καναλάκια άλλα. Τα οποία okay, μπορεί να έχουν ανταπόκριση να φαίνεται περισσότερο. Δεν μου χτυπήσαν τις κορδές μου. Οι κορδές μου είναι να βλέπω κάποιον αθλητικό τύπο ή μια ομάδα αθλητική να γνωρίζει το αντικείμενο, να το έχει ζήσει δηλαδή γονικά. Δεν μου λέει τίποτα να μιλάει για ρετρό ένα παιδί 25 χρονών. Δεν μου λέει τίποτα, ούτε 30. Δηλαδή να μην έχει ζήσει τη γενιά που έφυγε και να είναι το αναπτύρινο το PlayStation 1-2. Οκ. Έχουν δικαίωμα να τελαπτεύουν, να διαβάζουν. Κάποιο όμω ο οποίο τα έχει αυτά με τα μεταφράγει, τα έζησε και την πορεία είναι διαφορετικά. Και φυσικά η αυθεντικότητα. Το να μην πουλάμε φούμαρα και να λέμε ιστορίες, δηλαδή να μιλάμε για κονσόλα την οποία δεν έχουμε πια στα χέρια μας, έχουμε γίνει και αυτά. Ναι. Να μπερδεύουμε τίτλους, να μην ξέρουμε πότε βγήκε το ένα, τι έκανε, πού βγήκε, γιατί βγήκε, και αόριστα να θέλουμε τα γης, τα παλαμάκια και όλα καλά και τα πολλά. Να είσαι σίγουρος ότι η αυθεντικότητα αργεί να τα μειχθεί, δηλαδή δεν βλέπεις αποτελέσματα και ακολούθους και πολλά like αμέσως, αλλά εντάξει. Η ήρα που λέω από το χάρι ξεχωρίζει. Και αυτό το κανάλι το οποίο αν το συνεχίσει τόσο δυναμικά και με το ίδιο πλαίσιο που ξεκίνησε, μόνο θα ανεβαίνει. Άρα μόνο console φόντ. Δεν ποτέ. Εντάξει, παιδιά, ξέρετε τώρα του έχω δώσει και μερικά λεφτά από κάτω από το παίζει για να το πει. Ωραίο. Οπότε η τελευταία ερώτηση πρακτικά δεν χρειάζεται να τη ρωτήσω τη γνώμη σου για το κανάλι μου, γιατί την είπε. 2-1. Ήταν 2-1. Μάλιστα. Τελειώσαμε, παιδιά, τι ερωτήσει. Αυτό ήταν ο φίλο ο Θάνος. Ένα πολύ καλό παιδί. Ο οποίο, να σου πω την αλήθεια, χάρηκα πολύ που τον γνώρισα μέσα από το κανάλι. Δηλαδή ήταν πολύ φανατικό στα σχόλιά του, σε φάση που νόμιζα ότι μωρέ, με δουλεύει. Αλλά όντως ο Θάνος, παιδιά, ήταν πολύ αληθινός και με προσέγγισε και μετά Facebook και αυτά γίναμε φίλοι. Τώρα φίλοι, όπως είπαμε, και στα ενεργειακά. Εγώ για να πελάσω να μαζί. Ναι, γιατί έχουμε πολλά κοινά. Και είναι μεγάλη μαγιά να κολλήσει κάποιον άνθρωπο 35 με 40, σου λέω το 30 με 40 μάλλον. 2-3 ώρες να αφήσω να τα ασχολείται, να βλέπει το ψώδιο σου. Ναι, αυτό είμαι σε Κυριακή για το ψώδιο. Άσχετα άμα γίνει δηλαδή, το δουν χίλια άτομα, βλέπεις όμως το βλέπει, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Το να λέμε χαβαλέρες και ιστορίες για 20 λεπτά και να είχαμε να λέγαμε, ας το πούμε. Ναι. Εντάξει, Θάνος, παιδιά, μορφή, εντάξει, τον γουστάρω πάρα πολύ και η συλλογή του λοιπόν είδατε πολύ δυνατή. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε τόσα πράγματα. Μου έλεγε ότι έχει, αλλά έλεγα ότι είναι casual, παιδί μου, ότι θα έχει. Αλλά από κοντά με εξέπληξε. Πολύ όμορφη συλλογή. Ευχαριστώ που άνοιξε την πόρτα του σπιτιού σου για να δείξουμε αυτό το επεισόδιο. Για λίγους εκλεκτούς. Για λίγους εκλεκτούς, ωραίο. Συνεχίζω τα λεφτά από κάτω, παιδιά, να το φτιάρει. ευχαριστώ που με δέχτηκε εσύ στο μαγαζί που το κράτησε μετά την ώρα λειτουργία να γυρίσουμε το επεισόδιο. Αυτή ήταν η συνέντευξη. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας.
τα like σας, μορφή ο Θάνος. Μπορείτε να τον ακολουθήσετε, να δείτε για το site του, όπου θα βάλω όποιον ενδιαφέρει για ενεδριακά οτιδήποτε, respect εδώ, να τα δείτε όλα. Και σύντομα θα τον ξαναδούμε και σε κάποιο επεισόδιο που ετοιμάζω για τα Χριστούγεννα, όπως έχω ήδη σπολιλάρει. Θα τον δείτε πάλι στο δικό μου το χώρο αυτή τη φορά, σε ένα πολύ καλό ενεδριακό επεισόδιο και φυσικά και μπορεί να πάξουν και άλλα επεισόδια. Γεια σε μέρα. Αυτό που με έκανε δηλαδή και λέω, OK, αν έχει το σπίτι μου, δεν το είπα, είναι ότι είδα και το επίπεδο των ανθρώπων που ακολουθούν το κανάλι. Ναι, το community είναι πολύ καλό. Πήγες, και ήταν ένα υγιή community, δηλαδή σοβαρούς ανθρώπους που το αγαπάνε αυτό το πράγμα, που το εξελίσσουν, που το μοιράζονται. Ναι. Είναι σημαντικό. Δόξα τω Θεώ, το community του Consul Hunter. Και παιδιά, όσοι έχετε συλλογές, δεν θα το πει ο Νίκ, θα το πω εγώ. Επικοινωνήστε με τον άνθρωπο. Ανοίξτε το σπίτι σας, δείξτε το, μια ζωή την έχουμε, αν τα έχουμε στο μυαλό μας φανταστικά. Δεν χρειάζεται τροφές, έτσι. Αυτό, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που έχουν διαλύσει. Πάντα συλλέκτες και δυνατοί συλλέκτες που πιστεύω θα εμφανιστούν σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο, παιδιά, συλλογή του Θάνου, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά! Yeah.